φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε? Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω, Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Άμα έρθεις εδώ να βήγεις και να ξαπλωθείς ανάσχερα, γκαγκουχ, είσαι και κυλιόδουλος. Πάλι άρχισα στις κατηγόριες. Λοιπόν... Ήρθε ο άλλος, έφερε σιροπιαστά, έβαλε σαν τον Βόδι γύρω σε 70 χρόνων. Πρέσα 70, ποια 70 ρε να πούμε. Με έστειλες εσύ πριν την ώρα μου, τι πράγμα είσαι να. Πριν την ώρα σου δεν είναι 70. Λοιπόν, γεια σας και από μένα. Γεια Σαράντο. Επιτέλους με έχει καλέσει. Ναι. Έχει κανένα 20ήμερο, είμαι απόν από την εκπομπή. Ναι. Κατάλαβα ότι φοβάται τον ανταγωνισμό. Ναι. Φοβάται μήπως τον ξεπεράσω. Αυτό. Αυτό φοβάται. Τι φοβάσαι, ναι, ρε τον ταπεινό Σαράντο. Εσύ είσαι παμέγιστος, τιτανοτεράστιος. Τι φοβάσαι. Φοβάσαι εμένα τον απλό τον άνθρωπο. Εντάξει, θα το ξαπλωθείς τώρα πιο μπροστά από μένα. Λοιπόν, όπως βλέπετε, έχω διάθεση για χιούμορ, όμως. Είσαι χιουμορίστας. Όμως, ναι, όμως θα επισκιάζει ο θάνατος του παλικαριού μας, ναι, του άτυχου αυτού παιδιού. Θρυνεί η αεροπορία μας. Θρυνούμε κι εμείς συλληπιτήρια και στην αεροπορία και στους οικείους του. Ήταν ένα τραγικό γεγονός και ευχόμαστε να μην ξανασυμβεί. Να μην ξανασυμβεί. Έλα ρε. Τι έπαθες ρε Σαράντο? Συγκινήθηκα να πούμε για το παλικάρι αυτό που χάσαμε σήμερα. Πολύ δηλαδή, γι' αυτό εσένα... έβλησες ένα γλάκι 3-3. Κάτσε ρε τώρα, μην τα εκδαείς, όλα το είπαμε. Εσύ δεν συγκινήσε να πούμε από κάτι τέτοια. Λοιπόν, θα ήθελα πρωτού αρχίσουμε την εκπομπή να κάνω και δύο ευχές ακόμη. Ναι. Οι ευχές αυτές απευθύνονται στα δύο παλικάρια μας, τα άλλα που παράνομα, τον Δημήτρη και τον Άγγελο, που παράνομα και άδικα κατακρατούνται σε φυλακές ψήστης ασφαλείας. Ναι. Περάσανε από το άλλο τμήμα. Έλα τώρα, εντάξει. Και ο Θεός να φωτίσει, όχι ο Θεός, ο Αλλάχ ή ο Μωάμεθ, αυτόν τον Ερντογκάν, και να τα αφήσει τα παλικάρια μας να επιστρέψουν στην πατρίδα. Έτσι, με ευχές θα τα πάρουμε. Ναι, αγαπητέ Άγγελε και Δημήτρη, η σκέψη 10 εκατομμυρίων Ελλήνων είναι κοντά σας. Δεν το νομίζω. Εκτός αυτού του τέρατος που έχω δίπλα μου. Αυτό οπωσδήποτε. Τι υποκρισία, Θεέ μου. Τι υποκρισία, τι σαλιάρης. 10 εκατομμύρια Έλληνες, βέβαια. Ναι, ρε, εσύ σκέπτονται αυτά τα παλικάρια. Μην κοιτάς το χοντρόπετσο. Έχετε φάει τα ντερά σας και τα, πώς το λένε,
και αυτά που γυρίζουν τις σούρβλες φάγατε. Στεναχωρηθήκατε πολύ. Γιατί είστε υποκριτές, ρε κοπρίτες. Δεν είμαι καθόλου επικουρικός. Βοδισάτβα. Λοιπόν, θα με αφήσεις να κάνω μια ευχή ακόμη. Τι ευχή. Άμα κοστίζαν 10 ευρώ οι ευχές, καμία δεν θα έκανες. Ρε κοινικότατε, σταμάτα να ολοκληρώσω. Άμα οι ευχές φορολογόντουσαν, ναι, καμία δεν θα έκανε κανένας. Λοιπόν, εύχομαι ακόμη. Εκτός κι αν ήταν για δικό του άνθρωπο, πολύ. Λοιπόν. Τα άλλα τα σάλια τώρα, εσύ στεναχωρέθηκες που έπεσε στο αεροπλάνο και πιάσαν τους δύο φαντάρους και τα λοιπά. Και η κοιλιά σου έφτασε μέχρι το χιλί. Δεν με πείδεις. Ρε δεν με πείδεις. Τι σχέση. Πάτε πάνω. Πες. Λοιπόν, επειδή δεν έχει ευαισθησίες αυτός, νομίζουν ότι όλοι είναι, να πούμε, σαν αυτόν ανέστητοι. Πολύ ευαίσθητοι. Ναι, ρε, στεναχωρέθηκα εγώ σήμερα. Πολύ, σε είδα. Μπορώ να σου πω ότι δάκρυσα ακούγοντας τον εθνικό ύμνο. Τα σαραγλάκια που έφαγες έξω. Πρέα στα σαραγλάκια τώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα να κάνω μια ευχή ακόμα. Μου άμα είναι να φας άλλα τρία σαραγλάκια, κάνε άλλη μια ευχή. Κάνε άλλη μια ευχή. Η ευαισθησία σου δεν υπάρχει. Αυτή η υποκρισία, ρε παιδιά, του Έλληνα δεν υπάρχει. Ρε δεν Γιάννη, υπάρχει. Δεν ρε υπάρχει. Γιάννη, πώς τον αντέξεις. Αυτή η υποκρισία του Έλληνα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν θέλει. Με εμένα μιλάς. Εμένα έχεις να αντιμετωπίσεις. Δεν υποκρίνομαι καθόλου. Ναι. Έχω ευαισθησίες και αν ήσουν τα εθνικά θέματα με αγγίζουν. Πόσα σαραγλάκια έφαγες τώρα εδώ έξω. Ένα. Ένα σαραγλάκι. Ένα σαραγλάκι. Τι το βράδυ τι έφαγες. Ράσε ρε τώρα. Ο στεναχωρεμένος ο άνθρωπος και όχι ο υποκριτής. Όταν πραγματικά στεναχωριέται, είναι καταβεβλημένος και τα λοιπά. Εσύ κυλάρος έφυγε. Πολλοί από τη στεναχώρια τρώνε, ανοίγει η όρεξή τους. Ίσως είμαι από αυτούς. Λοιπόν, μπορώ να κάνω μια ευχή ακόμη. Κάνε, αφού δεν κοστίζει, κάνω ό,τι θέλεις. Λοιπόν, εύχομαι στον επιχειρηματία τον Σταματιάδη που δίνει τον μεγάλο αγώνα για να επιζήσει. Ποιος είναι Σταματιάδης? Θα σου πω, να βγει νικητής από αυτή τη μάχη. Τι μάχη δίνει ο Τον πυροβόλησαν ληστές στην πλάτη. Ποιον? Τον Σταματιάδη. Τι δουλειά κάνει ο Σταματιάδη? Ήταν επιχειρηματίας. Είναι επιχειρηματίας. Θα μου πεις τώρα. Είναι επιχειρηματίας. Τι επιχειρηματίας? Θα μου πεις τώρα το εξής. Γιατί είσαι. Άμα ο ληστής δεν πάει στον επιχειρηματία, σε μένα θα είναι ο ληστής. Επειδή είσαι κοινικότατος και θα μου πεις. Εσένα τι σε νοιάζει? Εύχεσαι να σώζονται μόνο οι πλούσιοι. Όχι, ρε φίλε. Ναι. Όχι. Απευθύνω την ευχή αυτή. Τι δουλειά έκανε αυτός ο Αθανασιάδης? Δεν ξέρω τι έκανε ακριβώς, αλλά ήταν επιχειρηματίας. Ήταν, ρε φίλε. Ζή, πέθανε, τι έπαθε. Δίνει τη δική του μάχη και λέω να βγει νικητής ο άνθρωπος από αυτή τη μάχη. Και σε προλαβαίνω. Έχει και γαλακτομπούρεκα, αν θες να φας. Ναι, να ξέρεις. Φάει δύο γαλακτομπούρεκα. Άσε με να μιλήσω λίγο, να ολοκληρώσω, ρε. Ρε τέρας, άσε με να ολοκληρώσω, ρε. Λοιπόν, και επειδή εσύ θα με προλάβαινες και θα έλεγες εύχεσαι μόνο για πλούσιους, σου λέω ότι. Εύχομαι τους απανταχού της γης τα ματιάριδες που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας να βγουν νικητές. Και όπως νικητής έβγαινε, θυμήθηκα τώρα ένα παλιό ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, τον Ανδρέα τον Σταματιάδη. Έναν φοβερό εξτρέμ, ο οποίος δεν έχανε μάχες, έβγαινε πάντοτε νικητής. Έτσι και ο Σταματιάδης, ο επιχειρηματίας. Και απανταχού. Σαν προπονητής ήταν και πονηρός, να έχεις υπόψη. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εύχομαι να αναρρώσει γρήγορα και όσοι έχουν προβλήματα υγείας. Και τα παλικάρια μας, ο Δημήτρης και ο Άγγελος. Να γυρίσουν γρήγορα στην πατρίδα μας. Δεν μου λες τώρα. Ναι. Εσύ από τη φάτσα αυτού του ενός. Από το Πολύκαστρο εδώ. Από πού είναι αυτό το παιδί, ρε? Από τη Γουμένισσα. Εσύ τι λες τώρα. Έκανε τη βλακία ή δεν την έκανε? Πέρασε αλλού. Φάτσες ναι, φατσικός. Όχι. Φάτσες κρίνεις. Ναι, φάτσες κρίνεις. Δηλαδή, αν κρίνει κανένα τη φάτσα σου να πει. Εμένα να με πιάσει Τούρκος από εκεί, καταρχήν δεν θα πήγαινα κοντά. Η φάτσα η δική σου καλύτερη είναι. Δεν θα πήγαινα κοντά εγώ εκεί. Γνωρίζοντας ότι θα με ξεχνούσαν εδώ οι πολιτικοί, οι βουλευτές, οι υπουργοί κτλ. Και θα με βρίσκαν μετά από 20 χρόνια παντρεμένο με καμιά τουρκάλα, να πούμε, δεν θα πλησίαζε καθόλου. Άκου να δεις. Μην κρίνεις από την εμφάνιση τον άνθρωπο. Πώς το πες? Μην κρίνεις εμφανισιακά τον άνθρωπο. Μόλις με είπαν εκεί που ήμουν φαντάρος, θα πρέπει να περάσω τα ναρκωτικά και θα βαρέσουμε τα τούμπανα. Και ο λογαγός είπε: κάντε τις πάπιες. Για μένα τελείωσε η ιστορία εκεί. Άσε τώρα τους φαντάρους και άσε τον Ερντογάν να κάνει τη δουλειά του και ο άλλος ο δικός μας να κάνει τη δικιά του δουλειά. Πάνε στα άλλα θέματα τώρα. Με συγχωρείς, μην με φέρεις τότε στην εκπομπή αφού δεν θέλεις να πω. Με εκφράζω απόψεις, μην με φέρεις στην εκπομπή. Σαλιαρίζεις εδώ πέρα και δεν σαλιαρίζω καθόλου. Κάνεις το στεναχωρεμένο. Τελειώσατε, ρε, να πω. Τελειώσατε. Θα σας δώσω καρτομάντιλα μάνε εξ αρχής τα κλάματα εδώ πέρα. Σαλιάρες λες και τρώτε φρουτόκρεμες. Τελειώσαμε. Άκουσε με φαλακρό κάθαρμα εδώ πέρα. Είσαι ο MVP. Τη κολοτούμπα του μπαμπά. Ο Σέρλο Χόλμς
τη επερχόμενη εκπομπή στο Ε. Ω φράνθηκε παλομπριζολέτα, καημά ξαδάλ, γιαουρτάκι με μέλι και άρχισε τάκουψε όλα. Ε, Αλέξη Κοστάλα, διπλό το look, τριπλό άξελ, στο παγοδρόμιο και όλα μέλι γάλα. Έρχονται τώρα τα συμβόλαια, να πούμε και να υπογράψουμε στο Ε. Θα κάνει και πομπούλα με την κυρία Κατερίνα Καινούριο, θα σε λέει και καλά λογάκια ο Μένιο και όλα καλά. Και μα άφησε την απέξω. Ένα κηλικείο μούταξε, τίποτα. Σαν εκείνη τη θεία θα έρχομαι εκεί πέρα. Μούταξε κηλικείο, μούταξε γάμο, μούταξε τα κόνια, τίποτα από όλα αυτά. Και την καινούριο. Θα με δώσει το κηλικείο, σε έχω πει. Μπαμπά! Μπαμπά! Τελειώσαμε. Σε έπιασε ο Βασιλάκη στην τραυμοκοίταξη εκεί πέρα, σε κάλυψε λίγο το σβέρκο και ησύχασε. Άκουσε τώρα τον κύριο Σαράντα που σε ρίχνει την πάπα. Εσύ έχει καβαλήσει το καλάμι. Οδεύει σε νέο Νέρονα. Έτσι σε βλέπω. Είσαι εν δυνάμει Νέρονα. Ή Ιωνή Νέρονα, όπω λένε οι νομικοί. Λοιπόν, είμαστε προχθέ στη Μαραβίδα. Εγώ, Έτσι. Ο Στέφανος. Εσείς που κάνετε και τρεις ώρες την ημέρα πυγμαχία και όταν βρίσκομαι κοντά σας νιώθω ασφαλής, λέω τα παιδιά είναι πυγμάχοι. Μου θυμίζετε την δεκαετία του 60 ήταν δυο πρωτοπυγμάχοι φοβεροί. Γορδοκόπη. Ο Φλόιν Πάτερσον και ο Ίγκεμαρ Γιόχανσον. Ίγκεμαρ Γιόχανσον, πού να ξέρει τώρα. Ο ναι. Σουηδό. Πού να ξέρει τον Πάτερσον αυτό. Λοιπόν. Ο ανέφατο με λέει Πάτερσον. Λοιπόν, καλά λέει. Εσένα σε βαφτίζω Πάτερσον. Για τον Στέφανο Γιώχανσον. Ναι. Λοιπόν, είμαστε στο μαγαζί και παρακολουθούμε Juventus Milan. Ναι. Και παράλληλα έχετε και μια οθόνη και παρακολουθείτε box, πυγμαχία. Να το τριάρι, να το τεσάρι. Εγώ λέω μάνα, αριστερό κροσέ. Και λες, πού τα ξέρεις αυτά, ρε. Είμαι παντός επιστή του έγκου. Δεν ξέρω τι είναι το αριστερό κροσέ. Το τριάρι είναι αυτό. Το τριάρι είναι. Ναι. Λοιπόν, αριστερό κροσέ είναι το τρία, ανάλογα τι κάρτα έχεις. 11.30 ώρα άκουσον ναι. Άκουσον. Μπαίνει κάποιο κάθιδρο. Και αναψοκοκκινισμένος. Νεκράνος. Άμα λέω μας την πέσανε. Μας την πέσανε, είμαστε τρεις. Σίγουρα ληστεία. Ληστεία λέω σίγουρα. Αλλά έχω τα δύο τέρατα της πυγμαχίας. Τα δέντρα. Τα δύο τέρατα της πυγμαχίας. Δεν φοβάμαι με τίποτα. Οπότε βγάζει ο τύπος το κράνος και κατευθύνεται να πούμε στο φαλακροκόρακα. Κωστή! Πέφτει πάνω. Σε πρόλαβα. Τι με πρόλαβες λένε. Μια σέλφι λέει θέλω να βγω μαζί σου. Του λέω από πού έρχεσαι ρε άνθρωπε. Με το μηχανάκι. Λέει από το Κιλκής. Έκανες 130 χιλιόμετρα εν μέσω χειμώνη. Το εν μέσω χειμώνη το καταλαβαίνω τώρα στο Κορδελιό. Πώς λες. Στο καταχύμωνο για να το καταλάβουν. Ναι, ναι. Λοιπόν μπαίνει ο τύπος μέσα. Με γνωρίζει από τη φωνή μου Σαράντου λέει. Είσαι εσύ που λες το Βοδίσιο Βόδι την ατάκα. Μ' αρέσει λέει πολύ εκείνη η ατάκα. Λέω ναι εγώ είμαι αυτός. Λέω ρε αγκόρι μου τώρα. Ήρθες 130 χιλιόμετρα επάνω στη μηχανή. Πάνε έλα. Για να βγεις σέλφι με τον Φαλακρό. Με τον Φλόιντ ναι. Πάτερσον. Του λέω ρε αγκόρι μου. Κάθε χωριό έχει τον τρελό του. Το Κιλκής έχει 5-6 τρελούς. Τους ξέρεις όλους. Τους ξέρω λέει κύριε Σαράντο. Σαράντο μάλλον όχι κύριε Σαράντο. Ναι. Σαράντο τους ξέρω. Λοιπόν. Τον πιο τρελό τον ξέρεις του Κιλκής. Λέει τον ξέρω. Και γιατί δεν πας να φωτογραφηθείς με τον πιο τρελό του Κιλκής και έρθεις με αυτόν τον τρελό να φωτογραφηθείς ρε άνθρωπε του λέω να μου. Και μετά λέω να μη σ' αρέσει αυτή η ατάκα το Βοδίσιο Βόδι. Σου κουμπώνει να πούμε άριστα Βοδίσιο Βόδι να πούμε. Γι' αυτό λες και το είπα. Ήρθε 130 χιλιόμετρα να βγει φωτογραφία μαζί σου. Λοιπόν, ναι. Ακούστε κύριοι. Ναι. Ακούστε οι κύριοι, οι θαυμαστές του Φαλακροκόρακα. Λοιπόν, σήμερα. Οι σιρήνες λένε κατέβα στην Αθήνα ραπ, 15.000 θα παίρνεις. Κατέβα έλα εδώ, παίρνει άλλο τηλέφωνο από την Τασμανία. Στην Τασμανία μας, όχι Τανζανία, Τασμανία, ξέρεις που είναι Τασμανία. Κοντά από την Τασμανία. Κοντά από την Τασμανία. Κάτω από την Αυστραλία ρε Βοδίσιο Βόδι. Τι με νοιάζει εμένα. Ποια η πρωτεύουσα την Νορβηγία. Με νοιάζει. Παίρνει. Τόσο λέω. Όχι. Λοιπόν. Το ξέρεις, μπράβο, συγχαρητήρια. Έχω ένα φίλο από την Καβάλα. Το ένα φοντάν. Λοιπόν, έρχεται ρε μήνυμα, ξέρεις από που έρχεται μήνυμα. Από Παγόβουνο ρε, από την Ανταρκτική. Ράψα ακούμε και εδώ ρε, τι είναι αυτό ρε. Τι είναι αυτό, έχουμε τρελαθεί. Παίρνει άλλος τηλέφωνο. Ραπ, πού θα σε βρω. Λέει τι να με κάνεις, θέλω λέει μια τρίχα από τα μαλλιά σου να την κάνω φυλακτό, να την έχω φόρου ζωής να πούμε. Τι γίνεται ρε. Λοιπόν, άκου να δεις. Προσέξτε εσείς θα γίνετε ηθική αυτουργή που του λέτε όλα αυτά εδώ, ηθική αυτουργή εμπρισμού. Είναι έτοιμος να βάλει φωτιά την τούμπα. Έχω δίπλα μου ένα νέρονα. Φτάνει τόσο, μην τον εκθιάζετε τόσο. Θα είστε ηθική αυτουργή. Λοιπόν,
Πάρτε ρε χαμπάρι, ο ραπ δεν έρχεται κάτω ρε στην Αθήνα. Δεν αφήνει το καλύτερο, το μεγαλύτερο ραδιόφωνο, όχι της Θεσσαλονικής, της Ελλάδος. Μπορώ να πω και του κόσμου. Δεν το παρατάει το 95,5. Έχει ένα, έχει ένα θαυμάσιο εργοδότη. Ο οποίος σήμερα έγινε και παππούς. Ο οποίος έγινε σήμερα και παππούς, ο Παύλος ο Ανδρώνης. Να χαίρεται, να χαίρεται την εγγονή. Έτσι. Είναι το πιο γλυκό συνέστημα το να γίνεις παππούς. Το έχω νιώσει. Έρχεται ο διορισμός. Γεννιέσαι. Λοιπόν. Δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, πανεπιστήμιο, αραβώνας, γάμος, δουλειά. Ναι. Παιδιά, εγγόνια, θάνατα. Θα μας πας στο φέρετρο κατευθείαν. Ναι, μετά το εγγόνι τι. Λοιπόν. Μετά το εγγόνι πας. Άρα, εσείς, καθάρισες. Άλλα τα χείλη. Άλλα τα χείλη. Λοιπόν, και τελειώνω, και τελειώνω. Ναι, ναι. Αφήστε εσείς οι σιρήνες, έλα κάτω και έλα εδώ και έλα εκεί. Ναι. Δεν πάει πουθενά ο Ανδρώνης. Αγαπάει τους συνεργάτες του. Εκτός από, δεν πάει πουθενά ο ραπ, ο ραπ, ο ναι. ραπ. Δεν αφήνει τον θαυμάσιο αυτόν εργοδότη. Αγαπάει τους συνεργάτες του όλους εκτός από μένα φυσικά. Ναι. Και δεν φεύγει από την Τούμπα και τον Αϊθαράπη, στον οποίο προσεύχεται και ανάβει κερί τρεις φορές την ημέρα. Αυτός είναι ο ραπ. Δεν κατεβαίνει κάτω με τίποτα. Τελείωσε. Εθεάθηκε στον επιτάφιο, έτσι. Να ακολουθεί την περιφορά ναι. του επιταφίου. Ναι. Έτσι. Λέγε, παρακάτω. Παρακάτω. Σ' ακούω. Μ' ακούς. Ναι. Τι θέλεις να πούμε. Τι γουστάρεις να παίξουμε. Πινκ πονκ. Τένις. Τέτρις. Δάκης από Καβάλας. Και εμείς ακούμε. Χαιρετίσματα λέει ο Δάκης από την Καβάλα. Δεν το Δάκη από την Καβάλα. Πήγαμε να τον βρούμε κάποια στιγμή το Δάκη στην Καβάλα κτλ. Τι έπαθες με το Δάκη από την Καβάλα, θα... γιατί πήγες να τον βρεις και τι ήθελες να κάνεις. Στην Καβάλα. Ναι. Λέει τα πεθερικά, λέει τα έχω τώρα εδώ λέει, κτλ. Μετά την άλλη μέρα τον παίρνουμε τηλέφωνο, λέει τι γίνεται. Έχω συναισθίαση να πούμε. Συναισθίαση έχει. Κυριακάτικο, ναι, πασχαλιάτικο τραπέζι. Ναι, ναι. Φυσικά όλη η οικογένεια μαζεμένη. Ήθηκε έθιμα να τραβήξουμε καμιά πέτσα από τα αρνή. Καμιά μαλάκια πριζόλα. Λέω θουβού ακροατή. Έτσι είναι. Τι 130 λέω 40. Τα έπαιξε από τα σιρόπια και από τα σαραγλάκια. Πάνε έλα ήθελε να πει. Πάνε έλα ρε, πάνε έλα κούπα. Θα μου πει σε μένα για γεωγραφία και αποστάσεις. Πάνε έλα από το κέντρο του Κιλκής μέχρι τη Μαρμίτα δεν είναι 60 χιλιόμετρα. Είναι. Λοιπόν, πόσα είναι πάνε έλα. 120. Λοιπόν. Μην ανάβετε τον κύριο Σαράντο. Δεν θέλω να τον ρίχνετε μπηχτέ. Τρελαίνετε. Είναι έτοιμο να υπογράψετε συμβόλαιο από το CNN. Το πέναλτι ήταν χθε, ρε, που φώναζε. Εγώ όχι. Εγώ όχι. Για μένα όχι. Το πέναλτι δεν ήταν για πέναλτι. Μένα όχι. 9.55 καιρό, μήνυμα 54.340. Ήταν ή δεν ήταν. Να σου πω τη δικιά μου γνώμη. Πέναλτάρα. Όχι, δεν ήταν. Ορισμό του πέναλτι. Όχι, δεν ήταν πέναλτι, γιατί κάνει ένα λαθάκι, μάλλον δεν το έχετε δει. Ο Ασένσου ήταν στη φάση. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό πήγαινε για κεφαλιά ψαράκι, έπεφτε εκείνη την ώρα. Έτσι. Ναι. Έπαιρνε τη φάση για κεφαλιά ψαράκι, γιατί πρόλαβε ο αμυντικό ο στόπερ και τσίμπησε την μπάλα. Δεν έπεσε από το τάκλιν. Πήγαινε για κεφαλιά ψαράκι, ο διαιτητή δεν το είδε αυτό. Καλά, φυσικά 3 replay 4 χρειάστηκε για να το καταλάβουμε κι εμείς. Αλλά αυτά τα βαρ που βάλανε και πληρώνουν, αυτά τα βαρ, τι είναι αυτό, ρε. Γλύκισμα από το μύθο, αγαπλαστείο είναι αυτό το βαρ. Ε, τι είναι αυτό, βαρ. Το βάλανε το βαρ. Τον πρόεδρο των αστυνομικών αεροδρομίου. Ποιο είναι αυτό. Είναι φίλο. Ποιο είναι αυτό. Καλησπέριζει. Πώ του αντέχει, λέει, το μεσημέρι τον κόκκινο τώρα αυτού. Με συμπονάει ο άνθρωπο. Ποιο συμπονάει. Φεύγουμε, θέλει να φύγουμε. Θα φύγουμε, παίρνω το κόρτο. Έχουμε και του πρόεδρου από του αστυνόμου να μα υβρίζουν εδώ πέρα. Πρέπει να μα συμπνούν, κύριο Σαράντου, οι αστυνόμοι εδώ πέρα. Μα ακούνε του κατάμε στην τοφιά, πυροσβέστε. Λοιπόν, λιμενικού. Λοιπόν, λοιπόν. Θα σε βάλουμε στη μέση, μια ένα σημείο. Θα έχει πει ξλάξ σε κατέρωθεν αυτή τη στιγμή. Εχθέ το βράδυ έκανε πολύ ωραίο χιούμορ ο τύπο που πήρε και είπε. Έκανε, υποδίθηκε τον πατέρα του κτηνιάτρου. Ναι. Λοιπόν, εσείς τον πήρατε αμπάριζα. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Τι είπε ο άνθρωπος αυτός. Ο άνθρωπος είπε ότι, μα παιδί μου, δεν σου είπα να μην ξαναπάς εκεί. Γιατί ξαναπήγες εσύ. Στο Ραπτόπουλο, ναι. Στο Ραπτόπουλο κλπ. Και εσύ, αμέσως κλείστον Γιάννη, ο άχητος, εσείς οι μεγάλοι εραστές. ο Νάβας και ο Φαλακροκόρακας, οι μεγάλοι εραστές. Λες, και ο ένας είναι ο Μπρατ Πιτ και ο άλλος είναι ο αλής του μνήμης Γιούλ Μπρίνερ, να πούμε. Κλείστον Γιάννη, τον άχητο, οι εραστές οι μεγάλοι. Τον αδέρασε τον κρύο. Και έκανε χιούμορ ο άνθρωπος, πολύ ωραίο χιούμορ. Δεν σου είπα, παιδί μου, να μην πας και λοιπά. Επειδή έχετε ρε τη δύναμη του μικροφόνου και τον Γιάννη να το λέτε κλείσε, γιατί να κλείσει. Γιατί να κλείσει. Έτσι λοιπόν. Είπε, εντάξει. Παρακάλεσε. Ήτανε πολύ ωραίος ο τύπος που πήρε. Α, ξαναπάρετε. Ναι, ναι. Εσείς όμως τον χλεβάσατε. Όχι εγώ, ο γιατρός. Και εσύ. Κρύε. Εγώ θα πω εκατέρωθεν. Καλώς ήρθε ο Βασίλης ξανά πίσω, ο σκυλογιατρός που το λέω εγώ. Όσο για να τον πειράζω, εγώ τον γουστάρω τον σκυλογιατρό. Σκυλογιατρέ, που είσαι. Είδες, τον Γκάλοπ μέτρησε 33-23 και πήρε τον Γκάλοπ φωτιά και βοήθησε και εγώ. Έριξα το λιθαράκι μου για να ξανάρθει πίσω αυτός ο κτηνίατρος, αυτός ο Νάβας, αυτός ο Κέιλορ, ο σκυλογιατρός. Μάλιστα. Έτσι.
Πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ ωραία. Άλλο, τι έχει σημειώσει εδώ. Λοιπόν, θα τα πούμε τώρα. Πες μας, λοιπόν, ένα τα θέματα. Ναι. Τα θέματα. Εκδικάζεται σε δεύτερο βαθμό η έφεση του ΠΑΟΚ. Χαμένος ο ΠΑΟΚ από χέρι. Λοιπόν, χαμένος είμαι. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είσαι. Ότι το οπαδικό πάθος και η αγάπη για την ομάδα ορισμένων ΠΑΟΚΣΙΔΟΝ, μεταξύ των οποίων και του Τάσου από τα Μουδανιά, να λένε ήδη πρωτού βγει η πρωτόδικη απόφαση. Θα φάει μείον 10 η ΑΕΚ, η οποία δεν βγήκε να παίξει. Το βλέπει στον ύπνο του, το κάνει βίωμα. Ναι, θα σου πω τώρα. Γι' αυτό είναι πάθηση του κόκκινου. Θα σου πω. Ναι, να ξέρεις. Τώρα λένε, μεταξύ των οποίων και ο Λάκης ο Σιμεφορίδης, ο οποίος είναι φίλος. Ο Λάκης είναι φίλος. Με συγχωρείς. Θα χάσει την υπόθεση. Λένε τώρα να λάβει υπόψη ο δικαστής αυτά που γίναν μέσα στα αποδυτήρια. Ναι. Να δει, να πούμε, το βίντεο των αποδυτηρίων. Ναι. Και λέω εγώ, λέγε. Να δει ο δικαστής το βίντεο των αποδυτηρίων. Ναι. Να παραβλέψει, να δει όμως τον κυρίως αγωνιστικό χώρο που είχε μεταβληθεί στα στούντιο της Σινετσιτά. Τα θυμάσαι εσύ αυτά? Δεν τα πρόλαβα, γίνει τη σύνη. Όπως Σέρτζιο Λεόνε γύριζε τα περίφημα Western Spaghetti με πρωταγωνιστή τον ηθοποιό που είχε δύο ονόματα. Ναι. Ο Τζουλιάνο Τζέμα ή Μοντγκόμερι Γκούν. Ναι. Τώρα προστέθηκε και τρίτο, Ιβάν Σαβίδης. Ναι. Ιβάν Σαβίδης. Ναι. Λοιπόν, Μοντγκόμερι Γκούν, την Τζουλιάνο Τζέμα. Ναι. Λοιπόν, θύμιζε το γήπεδο του ΠΑΟΚ στούντιο τη Σινετσιτά. Δηλαδή ο δικαστής να λάβει υπόψη του τι έγινε μέσα στα αποδυτηρία και να μην λάβει υπόψη τι έγινε μέσα στο γήπεδο, έτσι. Ο δικαστής θα λάβει υπόψη του ότι μπορεί να τσιμεντωθεί η λεωφόρο βουλιαγμένη και. Το άλλο δεν το λέω. Μα λέει. 3α φίλερ. 3α χαλίκι φίλερ. Με εκείνα τσιμεντώνει. Καλή λάσπη. Αφού δεν γράψανε στο φίλο αγώνα ότι. Ο γενικό αρχηγό του ΠΑΟΚ. Ναι. Έλα! Λέγε εδώ με μένα. Μουσική έννοια μορικόνε. Άνοιξε λίγο. Εμένα. Άσε λίγο κι αν δεν. Φαντάζομαι με αυτή τη μουσική. Θα ρίχνει την αυτή. Σιάσε! Μην ξεφεύγεις από εδώ, σε μένα. Ναι, ρε, τη μουσική αυτή μου θυμίζει. Σαβίδια πάνω στο πόνι από τη μια μεριά και από την άλλη μεριά τον Ντάνι Ντεβίτο να πούμε. Να πλησιάζει ο ένα τον άλλον για μονομαχία. Ναι. Στο Ελπάσο. Δεν την ακούμε όμως. Τη μουσική λίγο για Άνια άνοιξε. Λοιπόν, τον κύριο Σαβίδη κάναμε αρκετή σάτυρα, τον ευγνωμονούμε, το έφυξα και σε άλλες εκπομπές. Σε άλλες εκπομπές, ο άνθρωπος έδωσε δουλειές, δεν πήγαν άνεργες οικογένειες, να είναι καλά. Όμως, έχουν την απέτηση οι νομικοί του ΠΑΟΚ, δεν ξέρω, να ληφθούν υπόψη τα όσα έγιναν στα αποδυτήρια μέσα. Μη τους δίνεις θάρρος, ρε Σαλάντο. Και να μην λάβει ο δικαστής. Χαμένη υπόθεση, ρε Σαλάντο. Μην τους δίνεις θάρρος, ρε. Τους δίνει ο Μπούζος, τους δίνει ο Κόκκινος. Τους δίνουν τέλος πάντων. Μην τους δίνεις θάρρος. Τελικά πότε είναι αυτή η απόφαση. Πότε είναι το δικαστήριο τελικά. Τετάρτη θα βγει. Α, καλά. Ποια Τετάρτη. Δεν έδωσα θάρρος με παρακολουθίες. Μην τους δίνεις ελπίδες, ρε. Τι ελπίδες, είπα. Να λάβει ο δικαστής υπόψη το βίντεο των αποδυτηρίων και όχι τα στούντιο της Σινετσιτά, αυτό δεν είπα. Εμείς τώρα είμαστε τα Western Spaghetti. Εμείς είμαστε ραδιόφωνο του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού εδώ. Του ΠΑΟΚ είμαστε. Ωραία. Τώρα τι να λάβει υπόψη ο δικαστής. Άμα λάβει υπόψη ο δικαστής, θα πάρει ο χοντρός στο πρωτάθλημα κάτω. Γιατί πρέπει να τιμωρήσει και την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Τώρα εμείς το παιχνίδι. Την ΑΕΚ γιατί να την τιμωρήσει. Γιατί δεν βγήκε. Βγήκε ο Κομίνης στο γήπεδο να συζητήσει τρεις φορές. Τότε δεν μπορούμε να συζητήσουμε τίποτα. Λοιπόν, τελειώσαμε. Συζητήσουμε. Τελειώσαμε. Το χάσε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Λοιπόν, πάει. Τελείωσε. Μην λοιπόν, τους δίνεις ελπίδες. Δεν έδωσα ελπίδες. Εγώ μην το αντίθετο είπα. Τάριτα. Το αντίθετο είπα εσύ. Άσε, θα τα κάνουν άλλοι αυτά. Πάλι τα ίδια τώρα, γλυψίματα. Αυτός από το Κυλκής. Να ξανάρθει για σελφ. Αυτός από το Κυλκής. Κοίταξε, άμα η σελφ πήγε ο Γκουνσότο στην επανομή και έρχεται ένας και του λέει να βγω μια σελφ μαζί σου, λέει 10 ευρώ. Εσύ τάλιρο πήρες. Θα πάρει τάλιρο, εγώ θα παίρνω. Θα τα παίρνω τα λιράκι τώρα. Ρε φίλο, ούτε ένα παίκτη δεν ακουμπήσαμε, λέει. Τι western λέει ο κύριος. Λέει ο Νίκος Εφοριακός. Ούτε ένα παίκτη δεν ακουμπήσαμε, ένα παίκτη. Μια μπουνιά δεν έπεσε. Ο χοντρό μπαλάς, ο Δημητριάδης έμεινε όρθιος. Ο άλλος τον είπε όμως με τα γλίσχρα, ακού γλίσχρα. Γλίσχρα λέγεται αγγλικά που ξέρω. Ναι, ναι. Που σημαίνει ελάχιστότατα. Ναι, ναι. Διάβασα τα χείλη του Μίχελ. Ο οποίος είπε απόψε είσαι τελειωμένος. Διαιτητικά, τσιμενταρισμένος, πώς θα ήταν τελειωμένος. Σιγά τα αίματα. Σοβάτε πει. Σοβάτε πει. Μπουνιά έπεσε. Μπουνιά έπεσε. Όχι. Δεν σφυρίξαν τα καστούκια. Πυροσβολισμός. Έβγαλε ο Ιβάν το Σαββίδι το πιστόλι. Ξάπλωσε κάναν κάτω. Όχι. Τίποτα δεν έχει. Μαύρη λιμουζινέτα περίμενε μετά απ' έξω. Μπήκε κανένα σύλλαδο μέσα, κάνα κανίβαλο με κάνα δόντι να πούμε. Χρυσό εκεί το στόμα στα αυτή εκεί, τα σπίδα. Πετάχτηκε κάνα κορτρόνι καμιά αυτή. Τίποτα.
Λειτουργία, εκκλησία, κοινωνία, θεία. Δηλαδή αφού δεν πυροβόλησε με το πιστόλι, άρα εντάξει. Έπρεπε, μπήκε λέει με το πιστόλι. Και τι έγινε που μπήκε με το πιστόλι. Εδώ αστυνομικοί δεν μπαίνουν με πιστόλια, ρε. Σε αγωνιστικού χώρου. Ποιο υπολογίζει του αστυνομικού, πώ θα σου επιτρέψει. Καταρχήν ο Ιβάν ξέχασε ότι έχει πιστόλι στη θήκη. Γιατί έχει άδειο πληροφορία, άδειο πληροχρησία και γυρνάει με αυτό. Το ξέχασε σίγουρα ότι καν θυμόταν ότι είχε πιστόλι. Πάντα τον κουβαλάει αυτό υπάρχει. Τελείωσε. Εντάξει, άμα ήταν με τον Μπουφάνη που ανέβηκε το παιδί, δεν θα φαινόταν. Υπερταχικό ανέβηκε η πίεση. Σε λέτε να σα κάνω, ρε, σα έχω ταΐσει, έχω ρίξει του κόσμου το χρήμα εδώ πέρα. Τρία κάρα λεφτά έχω ρίξει εδώ πέρα και δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μα. Καλά, εξηγήθηκε. Ρεγραμμένα, θα του πει 6200 έριξα. Τόσα. Γιατί ο άλλο πάει με του άλλου. Με κορδέρα στα έδωσε να πούμε εκεί πέρα. Πώ θα γίνει. 6200. Τι 6200. Φιλιά έδωσα. Εσύ όμω λε ότι δεν παίρνετε ή από παρτούζα, παίρνετε μόνο από έναν. Ναι. Άρα. Τι έγινε εδώ. Εδώ τώρα ας ψάξουν να βρουν το. Γιατί δεν μιλάει δύο μήνες στο γραμμένο 2,5. Από το μάτς με τον Ολυμπιακό. Γιατί δεν το μιλάει. Γιατί του κάνει μούτρα. Γιατί δεν μιλάει ο Σαββίδης το γραμμένο. Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο βγήκε ο γραμμένος εκεί στην εκπομπή του Θωμαίδη και τον έκανε και επίθεση και ο Μπούζος. Που ο Μπούζος δεν βαράει ούτε κουνούπι να μου. Κύριε γραμμένε. Κύριε Μπούζο. Σας παρακαλώ. Κύριε μου. Δεν ήταν η αρμοδιότητά μου. Νομίζω ότι δεν είναι τη αρμοδιότητά μου. Και πού ξέρει αυτό ο γραμμένο. Ο γραμμένο. Ο γραμμένο. Γιατί δεν μιλάει στο γραμμένο, να πούμε. Γιατί του είπανε του Σαββίδη, πρέπει να βάλει έναν εκεί πέρα δικό σου. Ναι. Αυτό θα ελέγχει την κέρδη. Ναι, αλλά ο γραμμένο. Ο γραμμένο τι να ελέγξει ο γραμμένο. Ο γραμμένο κέρδισε το σχιζοδήμο στην παράταση. Χαιρετίζουμε τον γραμμένο. Από το κλοπ, ρε. Πού είναι αυτό ο κλοπ, δεν ήρθε ακόμα εκεί. Άσε, κομμενιάζει ο κλοπ. Κομμενιάζει, μέσα στη λεπίδα. Ο Λούκα Βάσκη ήταν, δεν ήταν ο Σένσιο. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Τρέχεις. Τρέχω. Πρωί. Και βράδυ αμαλάχι. Αν θέλεις μαραθώνιο να κάνεις πρωινό. Ή νυχτερινό. Αν θέλεις να τρέξεις. Στο βουνό. Αν θέλεις. Να κυνηγήσεις. Αν θέλεις. Να ψαρέψεις. Για GPS που τρέχεις. Στο Μεϊμάρι. Με όποια δραστηριότητα και να έχεις λατρεία. Έλα στην Αγγελάκη 3. Μεϊμάρις. Αγγελάκη 3. Στην καρδιά της πόλης και Ελπίδος 34 στις Οικές. Τηλέφωνο 634-513. Και στο Μεϊμάρις.com. Παιδιά, εδώ είναι το Στεφάν Σεξεξέλ. Καλώς το Δημητράκη. Έχετε τελικά νούμερα για μένα. Πλάκα κάνεις. Για σένα έχουμε τα πάντα. Από εσώρουχο μέχρι στολή του σκι. Α, για φέρε κάτι να δοκιμάσω. Φιλαράκι, δεν φέρνεις κάτι μικρότερο. Κοίτα να δεις που για τα Στεφάν Σεξεξέλ τελικά είμαι κοκαλιάρης. Για να δω και από τη μέση τι παίζει. Α, καλά. Τελικά στα Στεφάν Σεξεξέλ και τη μέση είναι μπεμπέ. Στεφάν Extra Extra Large. Λεωφόρος Λαγκαδά 213. Στεφάν Σεξεξέλ. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Πεθύμησες να γευτείς γύρω με την νοστιμιά του παλιού καλού καιρού. Γύρω Καρβουνιές. Τώρα η Θεσσαλονίκη έχει το δικό της γύρω που ψήνεται όρθια στα κάρβουνα. Στα κάρβουνα και το χειροποίητο σουβλάκι. Το παραδοσιακό λουκάνικο. Το παραδοσιακό κεφτεδάκι με μοσχαρίσιο κιμά. Αλλά και το μπριζολάκι. Σε σάντουιτς ή στο πιάτο. Σου είπα θα συμπλήσω σήμερα. Δεν θα πάω, δεν έχω ρεύμα. Και ό,τι άλλο επιθυμήσεις, στις γύρω Καρβουνιές θα το ζητήσεις. Γύρω Καρβουνιές. Γύρος όρθια ψημένο στα κάρβουνα. Νόστιμο σαν τον παλιό καλό καιρό. Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκι με διαφόρα γωνία. Delivery 2310-988-198. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Ο Κυρκώστας και ο σκυλόγιατρος έκαναν δηλώσεις, λέει 898, και μετά κουλουτούμπες. Άρα και ο Ραπ μετά τη δήλωση πίστης στον Ανδρώνη θα την κάνει για νότο. Ρε ηλίθι, πες ότι έρχεται ένα κανάλι μεγάλο τηλεοπτικό και μου ζητάει μια εκπομπή. Θα αφήσω το ραδιόφωνο, είστε ηλίθιοι. Τι απευθύνεσαι σε μένα. Εσένα κοιτάω. Γιατί κοιτάς εμένα. Γιατί εσύ τους λες παραμύθια εδώ πέρα. Τι παραμύθια, έτσι δεν έρχονται τα μηνύματα. Έλα κάτω, 15-20 χιλιάρικα, έτσι δεν σου λένε. Γιατί ο Θωμαίδης δεν δουλεύει στο Sky. Λοιπόν, από εκεί πέρα είναι προσωπικό σου θέμα. Ο οποίος δουλεύει στην ΕΤ3 ή στην ΕΤ έχει υπογράψει συμβόλαιο ότι είναι μονοπόλιο.
και δεν μπορεί να κάνει ούτε διαφημίσει ούτε τίποτα. Εγώ θέλω να φύγει με τον Στεφανάκο για να πάρουμε την εκπομπή αυτή εμεί 12 με 2. Να τη συμβλέψει. Θέλω τα συμβόλαια τώρα, κύριε Σαράντο. Η ΑΕΚ προσκόπησε βίντεο με τον Κομίνη να συνεδριάζει με το όπλο του Ιβάν Σαββίδη. Πριν κατοχυρώσει τον γκολ επίση, ο Κομίνη απέρριψε την πρόταση που είχε κάνει ο Μελισανίδη να κάνει τον κόκορα στα θεμέλια τη Αγία Σοφιά και έτσι δεν θα πάει να καταθέσει. Γεια σου γίγαντα Σαράντο. Λέω 7-89. Είσαι μια ανάσα ξεγνιασέας μετά την τσίρλα και την ιστερία της Τετάρτης με το δίδυμο της συμφοράς Χατζινάκου και κτηνία του, τους κρύους. Λέω 7-89. Λοιπόν, καλά ψηλέ, μιλές για γκάλοπ, λέει. Γιατί οι εκπομπές γράφονται, λέει, και ξέρουμε όλοι τι λέγαν όλοι. Τι γράφονται, βρε. Αχμάκι, βρε, του δαμπάνι, βρε. Επειδή γράφονται, 33-23 είναι. Έχω τις χαρτούρες, έχω τα μηνύματα, έχω και την εκπομπή. Κιούγκι, όπως λέγεται στο χωριό μου, Κιούγκι. Ποιος είναι το Κιούγκι? Σάντα Κριστόφορο. Ο Άγιος Κριστόφορος, πού να ξέρεις στα ισπανικά τι είναι ο Σάντα. Εσύ μόνο τη νέα Σάντα από τον Κελπίση ξέρεις που είναι. Και εκείνο χωρίς GPS δεν μπορείς να πας. Ένα Πάσχα δεν ήρθανε. Κούρου Μπαγλά. Τριπλό το Λουκ, τριπλό Άξελ. Κυβίστηση, Λευτέρη Πιτρούνια των FM. Τώρα θέλεις να σε πω για μπάλα θες. Για μπάλα να μας πει τι έγινε. Την overlap, το 1-2 που έπαιξε ο Λεοβάτς. Ναι, την αντισπάλα, έπαιξε η Ευρώπη ρε φίλε. Κοντά οι γραμμές, ντουπλαρίσματα και τα λοιπά. Κάντε ανάλυση με τον γιατρό. Κάνατε χθες ανάλυση με τον κτηνίατρο. Το τρανζίσιο, η βιολογική. Τρανζίσιο και λοιπά. Φτάνει. Τι σε πείραξε. Τι σε πείραξε. Σε πείραξε τώρα στο διάλειμμα πάλι για τον γιατρό, έλεγε. Τι σε πείραξε. Όχι, με πείραξε το ότι είχε πολύ χιούμορ αυτός που πήρε και έκανε τον πατέρα του. Εσείς θέλετε να λέτε, να τα ακούτε, δεν θέλετε. Κλείστον τον άχητο, οι μεγάλοι εραστές, εσείς, οι μεγάλοι εραστές. Μα θέλει ο κόσμος να ακούει σκυλογιατρέ, Σαράντο. Θέλει σκυλογιατρό να ακούει ο κόσμος, γουστάρει πολύ, τι να κάνουμε. Ο Γιούλ Μπρίνερ και ο Μπρατ Πιτ. Πολύ βαγγελί. Ναι. Κατάλαβες. Ναι. Ο Τζορτζ Κλούνι της δημοσιογραφίας. Κλείστον. Πάντως κάθε 35 λεπτά δεν πάμε στην τουαλέτα για κατούριμα, η αλήθεια είναι. Εμείς. Τι σημασία ακόμα, ναι. Ναι, έχουμε το φίστε εκεί, μας προσέχει. Κάνε, κάνε. Ναι. Κάνε πως πας στο Νότο. Θα έχω εγώ διευθυντή εδώ το 40 εδώ. Θα με καλείς στις εκπομπές. Πήγαινε, πήγαινε να δεις τι θα πάθεις. Πήγαινε. Λέγε 40. Τι λοιπόν, ήρθανε τούβλα λέει από την Αμερική. Κυρπίτσια. Για σένα λέω, για τον Άρη. Να άκουσε με τώρα. Ήρθανε, για μένα τα τούβλα. Μεγάλα. Τα τούβλα που ήρθανε δεν ξέρω τώρα γύρω-γύρω μου αν είναι μέσα αέρα έχουν. Τούβλα ξέρω τι ήρθαν. Τώρα μέσα τι έχουν τα τούβλα. Πέφτει αύριο, θα παίζει με ποιον, με τον τέτοιο θα παίζει. Με τη Μεν Τούμπα θα παίζει μπάσκετ. Με θα παίζω, ναι, με τη Μεν Τούμπα και τον χολαργό που. Είδα χθες, τι είναι αυτό. Άσε τώρα. Σας λυπήθηκα, σας έβλεπα και δεν θέλω να λυπάσαι για τον Άρη, δεν θέλω να μιλάς για τον Άρη. Θα λυπάσαι το μακεδονικό του Ανδρώνη, ρε, εσύ να πούμε, θα λυπάσαι τον Άρη. Ε, τι θα λυπάσαι τον Άρη, δεν θέλουμε το έλεό σας, κύριε. Δεν θέλουμε να τον λυπάσαι, δεν θέλουμε καμία ελεημοσύνη από εσάς. Δεν θέλουμε καμία λύπηση. Δεν θέλουμε μέμα Σταθοπούλου σε ελληνικές ταινίες. Είδα και άκουσα τα γέλο ράδιο και το στήσαν το ματ. Και θέλανε να χάσουν και θέλουν να ρίξουν την ομάδα. Δεν στήσαν τίποτα. Μπάσκετ δεν μπορούν να παίξουν. Δεν μπορούν να παίξουν. Τελειώσαμε. Αυτή είναι. Πού να παίξει με Φλιώνη τώρα. Τι να κάνει αυτός ο Φλιώνης. Και ξέρεις τι, το μόνο παιδί που παίζει από ιατρική σπουδάζει και έρχεται να παίξει. Από νομικά που ξέρεις εσύ. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Έτσι και πέσει ο Άρης στις αεραστεχνικές κατηγορίες. Πού πάνε τα χρέη. Πού να ξέρω αυτοί από το γέλο ράδιο κάνουν τους κόκορες να πούμε. Ναι, ρώτησε φιλαράκι σου, τους γρόλιους. Ποιους γρόλιους. Ρώτησε τους γρόλιους, τα φιλαράκια σου. Έτσι και παίζει ο Άρης, ας πούμε, στη Β' Εθνική, παίξει με τη Μεντ. Παίξει, ξέρω εγώ, με τον Φίλιππο Αγίου Φανουρίου. Τα χρέη που πάνε. Στον εκάστοτε πρόεδρο μέχρι εκείνη την ημερομηνία που ήταν. Θα σου πω που πάνε. Εκεί πάνε, φίλε. Τα γράφετε στον πάγο τα χρέη. Όχι, δεν είναι έτσι. Και τα επομίζεται, να πούμε, η κυρία. Θακλανο... Αυτή που ήταν Ευσεβίου. Ευσεβίου και με τον κύριο. Το θυμάσαι και ένα χεράκι, χεράκι. Ναι, φοβερό χεράκι. Άκουσα εμένα. Αυτό τα υπομίζει τα χρέη, αγόρι μου. Αυτοί οι δυο τόσοι άλλου καμένα χαρτιά είναι. Εντάξει. Το βραχιόλι δεν το γλιτώνουν. Ούκα λάβει από τον παραμία έχοντο. Οπότε την πετάτε την ομάδα στη Γάμα Εθνική, Β' Εθνική. Τραβάτε και ένα σύνθημα επανερχόμαστε. Παίζει και το κλάμα, το ήδη γίνεται η κηδεία του αυτοκράτορα. Ήδη βγάλανε, ξεθάψαν το Λυπηρίδη. Τώρα ποιος τον έβγαλε εδώ, Βασιλάκης. Έκλαιγε ο Λυπηρίδης, λέει και τα λοιπά. Δεν μας ενδιαφέρει το μπάσκετ, θα βγάλουν το μεταξύ τώρα. Δυστυχώς για αυτούς ο Γιάννης ο Ιωαννίδης δεν στέκει και πολύ καλά στην υγεία και περαστικά να τον πούμε. Τι θες να κάνει ο άνθρωπος, 75 χρονών πήγε. 75 χρονών άλλος πετάει. Όποιο πιάνει στο στόμα σου το στέλνεις. Η Νέα Δημοκρατία είναι τα γέλια τα μεγάλα. Ποια γέλια ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ενάντια στον Άρη, να πούμε, και στον Καρυπίδη,
ήδη βγάλανε το Βέρι Άρης ότι ήταν ύποπτο και τα λοιπά. Εμπλέκουν ένα παίκτη του Άρη, από ό,τι έμαθα εγώ, και ένα παράγοντα της Βέριας. Τα ξέρω εγώ τα κόλπα. Ναι, στο 93 θα γινόταν το κόλπο Γκρόσο. Ναι, στο 93. Ναι, άσε τώρα, εσύ τι αριανώσεις. Όχι βέβαια. Τι μας το κάνεις αυτό το πράγμα τώρα. Στο 93 θα γίνει το κόλπο Γκρόσο. Και τι λέω τώρα. Ναι. Λες εσύ να πούμε. Και τι θες να πεις δηλαδή. Και θέλω να πω ότι σιγά τον αυτοκράτορα το αρχίζουν το θάβουνε. Και αυτό και ιστορίες και θα κλάψει και δεν μπορούμε και θέλει να πέσει. Πείτε ρε στον Κοσμάκη, να βγει ο Βλαχόπουλος να πούμε, να βγει και εδώ ο ρεπόρτερ του μπάσκετ, το δικό μας ο ψηλός να πούμε, ο Μορφοκούνελος. Ο Στέλιος. Να μας πει έτσι και πάει ο Άρης, έτσι και πάει ο Άρης να πούμε στην Β' Εθνική. Να παίξει με τη Μεν Τούμπας. Ναι. Έτσι. Τα χρέη που πάνε. Αυτή είναι η ιστορία τώρα. Γουλιέλμο Στέλος. Γουλιέλμο Βελαρδουίνο. Βελαρδουίνο και τρίχη κατσαρίδα. Φίλε μου, πάνε σε αυτόν που είναι πρόεδρο μέχρι εκείνη τη στιγμή που έχει πέσει. Ποιο διαχειρίζει την ομάδα. Κατέβαλε... Ποιο είναι, ρε. Αυτός ο κύριο Λάσκαρη είναι. Ο Λάσκαρη θα φύγει στην Αμερική σαν τον Ζαχουδάνη ή θα το βάλουν σε κάνα μπουντρούμι και η ψευγή θα πάει παντού. Εκεί δεν είναι χρέη. Τελείωσαμε. Και ψάξε τώρα πάλι αυτή. Και ψάξε ξανά η παιδί. Ο μάνατζερ, ο Καπάζογλου ψάχνει λεφτά ο Γουλιέλμο να έχει κλείσουν οι τρύπε. Πείτε τον Κοσμάκη, ρε. Πείτε την αλήθεια ρε σε αυτό τον Κοσμάκη ρε. Που πάει και στο γήπεδο. Ο ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο δεν πρόκειται να πάρει τους βαθμούς πίσω. Πείτε το, τους δίνουν ελπίδες ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Τι έγινε με την Έφεση και τι βλέπετε να γίνεται με την Έφεση και βγήκε και ο Λάκης με οφορή. Κάτσε, έχουμε δει πολλά στο ελληνικό δικαστήριο. Ναι. Μην το ακόμα. Περίμενε. Άστο, θα δεις. Γιατί λέγαμε για τις τιμωρίες, αλλά την επόμενη μέρα έπαιξε ο ΠΑΟΚ με κόσμο. Με την ΑΕΚ, έτσι. Άκουσε με τώρα. Με κόσμο και κανένας δεν το περίμενε αυτό. Ενώ οι δικηγόροι του ΠΑΟΚ βέβαια. Τι να φοβάμαι. Να φοβάσαι. Τρία πράγματα λέει ο θυμόσοφος λαός. Αμάν. Αμάν. Τα πισινά του Γαϊδάρου. Του κομμουνιστή αφεντικό. Τις δικαστικές αποφάσεις. Ναι. Πώς θα το. Και τα πέι των καλογέρων. Ναι. Αυτά τα τρία να φοβάσαι. Μεταξύ των οποίων είναι και οι δικαστικές αποφάσεις. Να τις φοβάσαι. Το τρίτο δεν ξέρω. Ναι. Αν έχω εγώ λεφτά. Αν έχω εγώ λεφτά και εξουσία. Μπορώ να φοβηθώ δικαστικές αποφάσεις. Αν έχω λεφτά και εξουσία. Μπορώ να φοβηθώ αστυνομικό. Βγήκε ένα που εξέδιδε τις άδειες των οπλοφοριών σήμερα το μεσημέρι. Ναι. Και άρχισε να λέει, λέω, άμα πάρει ένας υπουργός τηλέφωνο και του πει, δώσε άδεια οπλοφορίας σε έναν, θα τη δώσεις. Λέει, ναι, υπάρχουν παράθυρα. Α, παράτα μας, λέει, το λέω μεσημεριάτικα από εδώ πέρα. Κανονικά. Α, φύγε από εδώ πέρα. Α, κάνεις κάτι κουλουτούπες, κάτι κάμψες, θα πάρεις αστυνομική να πούμε. Οπότε, όποιος έχει περισσότερα λεφτά, περνάει η απόφασή του. Έτσι νομίζω. Και περισσότερη εξουσία. Άρα λοιπόν, περισσότερη εξουσία, γιατί μπορεί να μην έχει. Γιατί να μην έχει ο Σαββίδης περισσότερη εξουσία και λεφτά από τον Άσο. Ξέρεις τι έλεγε ο Νάσος. Ό,τι δεν γίνεται με λεφτά, με τι γίνεται. Με πολλά λεφτά. Με πολλά λεφτά. Άδικο είχε ο Νάσος. Όχι. Έτσι αποδεικνύεται στην πράξη. Δεν τις αγόρασε τις γυναίκες για να τις φανταστεί ο Νάσος. Δυστυχώς. Ήθελε να πάρει τη Τζάκη Κένετ. Γι' αυτό και η τιμή μας έχει κάποια τιμή. Έτσι. Πήραμε τη γυναίκα η του. Η αξιοπρέπειά μας, δεν με ρωτήσεις πόσο κάνει. Έτσι. Άσχημη βέβαια ήταν η γυναίκα. Ναι. Την πήραμε όμως εμείς. Ναι, αλλά την πήραμε διότι λεγόταν Κένεντι. Κένεντι. Τζάκη. Πέρασε Τζάκη. Από τον Τζάκη. Ναι. Πέρασε, έκανε η κυρία του Προέδρου. Ναι. Αυτό... Και έκλαιγε εκείνη η Μαρία Κάλλας για αυτόν τον δυσπίθαμο, ρε. Ναι. Δυσπίθαμο. Έκλαιγε με μαύρο δάκρυ. Εκείνη η γυναικάρα, η ντίβα. Η ντίβα της όπερας. Τον έχω δει. Έκλαιγε και παράτησε τον Μενεγκίνη, να πούμε, έναν Πάμπλουτο επίσης. Ιταλό Βραζιλιάνο. Και έκλαιγε τον δυσπίθαμο. Τον είδα και εκείνο το Μενεγκίνη που έλεγε στα ντοκιμαντέρ, να πούμε. Σαν με συγχωρείτε που με είδατε, μην είσαι ο καθρέφτης, τον έφτιαχνε. Έλα τώρα, Μενεγκίνη. Ο Γκάλης Χρήστος, ο Βόδαρος αυτός ο φίλος μου. Ο Γκάλης ο Χρήστος. Τι είναι ο Γκάλης. Ο Βοδισάτμα, δημοσιογράφος. Yellow Radio. Πιο εύκολα θα βγάλεις ξανθό μαλλί με μπούκλες, με λέει τώρα εμένα. Και εγώ θα δυνατήσω. Άκου τώρα. Εσύ μπορεί να δυνατήσω. Εγώ μπούκλα δεν βγάλω, δεν βγάζω. Παρά να πέσει ο Άρης στο μπάσκετ 2. Α, στο μπάσκετ 2. Τα χρέη παραμένουν σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Έχει αλλάξει ο αθλητικός νόμος. Ίσως να αλλάξει και πάλι για ένα χρόνο για τον Παναθηναϊκό. Ναι. Έχεις μια τρίχα να έρθει αυτός να πάρει για φυλακτό. Βλέπω μια τρίχα επάνω στο κεφάλι. Μια τρίχα βλέπω. Και μου λέει εφόρου ζωής έστειλε το μήνυμα. Πριν 8 χρόνια. Θέλω μια τρίχα εφόρου ζωής. Μια τέτοια τυχερή τρίχα από αυτό θα βρεις. Δούλευε ο Γκάλης στην Εσπρέσο. Μια εφημερίδα. Λοιπόν. Τι κουτσομπολί στην Εσπρέσο. Ναι. Πρόσεχε. Έρχεται ο κόκκινος και με παίρνει και μου λέει, μας παρακαλάνε στην Εσπρέσο να μας κάνουν συνέντευξη. Κάνει. Το βλέπω τον κόκκινο, λέω. Ρεσί κόκκινο, το λέω. Δεν είναι λογικό, λέω. Γιατί στην Αθήνα πριν 8-9 χρόνια δεν μας ξέρανε. Το YouTube δεν είχε μπει καλά, ήμασταν τοπικοί. Ρε κόκκινα, του λέει, είσαι σίγουρος?
Με πήρε ο Χρήστος Γκάλης γονιπετής και με παρακαλούσε να μαθαίνει. Γονιπετής. Δεν γαμώ το λέω. Ήταν από τα πρώτα χρόνια που το πίστευα τον κόκκινο. Κλείνει σουίτα στο Μαμαδά το Πόρτο Παλάς. Ναι. Φέρνει φωτογράφους. Είναι ο Χρήστος ο Γκάλης εκεί κτλ. Κάνει δίθεν μια συνέντευξη, μας κάνει. Μας βγάζει φωτογραφίες στην πανιέρα. Με τα σταφύλια, με ναι, τα κούρα, αυτά κτλ. Δεν μπήκε ποτέ η συνέντευξη. Και τι έγινε σε τελική. Με παίρνει ο Γκάλης μια μέρα τηλέφωνο και μου λέει: ρε, εσύ με παρακάλαγε ο κόκκινος. Λέει: με είχε πρίξει δύο μήνες. Κάνε μας μια συνέντευξη εμένα και το φαλακρό και δεν θα χάθηκε πάλι. Άντε ρε. Και δεν τη βάλαμε. Του λέω: ρε κόκκινε, λέω, γιατί λες ψέματα. Και μετά θύμωσε με τον Γκάλη. Είπα: θα φύγει, ψεύτης. Φέρτο μου μπροστά, μην είσαι καραγκιόζη, του λέω. Να βουχοδονόσαρα. Στην τελική δηλαδή έλεγε ο Γρηγόρης να κάνει τη συνέντευξη. Παρακαλούσε. Ναι, τον δύο μήνες τον έπαιρνα τηλέφωνο τον Γκάλη, τον είχε πρίξει. Δεν το ξέρω εγώ. Τη ρίξατε την εκπομπή, έκανε κοιλιά. Ναι, μπράβο, ναι, σωστό. Έκανε κοιλιά. Λέει, παρέσταση, 80% να μας τη σηκώσει, ρε φίλε. Έλα, μπράβο. Πάμε. Μεγάλε δικηγόρε. Ναι. Εχθές έκανε 85%. Για το κλόπ λέω, μεγάλε δικηγόρε, πού είσαι με τα μηνύματά σου. Έλα. Έλα. 85% με έκλεισε εχθές. Ναι. Έβαλα το μηχανάκι, είδα ο σκυλογιατρός. Έλα, 85% ναι. Έκανε ο σκυλογιατρός εχθές. Τα νούμερα τρελαθήκανε, βαρούσαν έτσι εδώ. Τα αυτό κάνε σε παρακαλώ λίγο, λίγο κόκκινο όταν έρθει ο Τούρκος στο Μετρόπολης να πάρει το Μετρόπολης Τούρκος. Ήρθα. Είμαι εγώ ο Τούρκος. Σιόλτερ μάτια, αλλά μπιτσού Μετρόπολης άμα τσακαλάπ. Ωφ κερδί αφέντη. Σιόλτερ με αφέντη. Ωφ μπορντού αφέντη. Για με κόκκινο σιόλτερ. Αλλά χαλά χαλά αφέντη. Ποιο Χριστό αφέντη. Χολακρέ να πάρουμε τα λεφτά. Διαβάζω εγώ κόκκινο, έχει χτύρ. Όχι, σε παρακαλώ πολύ. Ψέματα έκανα, θα το χρηθώ. Αλλάχα, αλλάχα, αφέντη, ο σκελδί. Τόλτερ είμαι τσοκταλιάκα και κόκκινο. Ο σκελδί, αφέντη. Τον κόκκινο, ρε. Τον κόκκινο, ρε. Τον κόκκινο. Τον έχει φάει, ρε, τον άνθρωπο. Μια χαρά είναι. Έχεις φάει. Μια χαρά είναι. Και δεν τον έχω γνωρίσει τον άνθρωπο, μόνο τηλεφωνικά. Και άμα το γνωρίζει τον κόκκινο, θα πίνετε κρασιά βουργουνδία, ναι. Θα λέτε ιστορίε, θα τρώτε σαν του λούκουλε να πούμε εκεί πέρα. Μια χαρά. Πρέπει να βρεθείτε. Εγώ αύριο με τον γιατρό Μπανιώτη πάντω θα πάμε να φάμε σε ένα ωραίο εστιατόριο που λέγεται Γύλο. Γύλο! Αυτό ήταν ο Σπάνο Βαγγελουδημήτρη Νικόλαο. Σε αυτό θα πάμε. Το θυμάσαι. Πάμε στο Γύλο. Γύλο, κύριε Πρόεδρε. Έχουμε και ένα εκλεκτό καλεσμένο. Ποιο είναι ο εκλεκτό. Δεν λέμε παραπάνω. Για να μου λε. Παπά! Για να μου λε, αν πα με Μπανιώτη, θα έχει καλό φαΐ, κύριε Γύλο, ψάρια θα παίζουν. Ναι. Σίγουρα. Ναι. Γιατί ο Μπανιώτη είναι bon vivant. Ναι. Ξέρει, καλοφάγο. Εμεί δεν χωράμε. Εμείς δεν χωράμε. Όχι, εμείς δεν χωράμε, διότι είμαστε της κατωτέρας τάξεως. Όχι, ο Μπανιώτης είναι βελονιστής. Είναι, σε παρακαλώ. Και επειδή είναι βελονιστής, δηλαδή. Ιατρός. Από τα άνωθεν διαμερίσματα της κοινωνικής τάξης. Και μπαίνει και στο Instagram του Κωστή Ραπτόπουλου, που το όνομά του είναι Κωστής Ραπτό. Instagram. Instagram. Ναι. Και ξέρεις ποιο είναι το 10% τώρα το Instagram, ποιος το αγόρασε. Ποιος. Ο Τράκης. Ναι. Αγόρασε το 10% των μετοχών του Instagram. Τότε του δίνουμε δουλειά. Ωραίο ο Τάκης. Ναι, ξέρει, καλός επιχειρηματίας. Του δίνουμε δουλειά και δίνουμε και έτσι. Πολύ καλό. Άκουσα αυτό τα. Έτσι λοιπόν, πρέπει. Μου, την ηλικία μα που είναι. Καψιμιτζή να με βάλει στο έψιλον τώρα, τα ακούσα αυτά. Μπράβο, τα αγόρι μου. Σε τακτοποιήσω. Αγόρι. Δεν φεύγει από πού να πάει αυτό, ρε. Δεν φεύγει από εδώ. Την ελαχίστη, κυρία Πρόεδρε. Δεν φεύγει, ρε. Από τον Αϊθερά. Άλλο κοινωνικό. Ω Φράνθη και Μπριζόλα, βρε. Θα φύγει, βρε. Κοινωνικό γεγονό, δεν ξέρω, παντρεύτηκε κανένα επώνυμο, χώρισε κανένα επώνυμο. Α, επώνυμο. Ναι. Ο Κικίλια λέει παράτησε και έφυγε από την. Πώ τη λέγανε. Την Παλατσινού. Φοβερό νέο αυτό να πει. Τι να τον κάνει τον Κικίλια τον κρύο ή τον Παλατζουνού. Μπορεί να είναι μεγάλη. Ναι. 47. Αυτό ήταν το συγκλονιστικότερο γεγονός. Ναι, το τεκνό. Ναι, αλλά... να δεις, δεν κοιμήθηκα το βράδυ. Έφαγε το τεκνό. Μόλις διάβασα ότι και ο Κίλιας έφυγε από την Παλατσινού, να δεις. Όριξε τα πάντα. Στεναχώρια μεγάλη. Είναι ασχημομιλφάρα είναι. Δηλαδή, όχι ρε φίλε. Δεν όχι. Μαλακή. Σκαταπίνε. Όχι ρε, είναι καλή ρε. Σκαταπίνε τους μικρούς, αλλά πρόσεξε να δεις, πρόσεξε να δεις. Είναι πώς, μπαλθακή, πώς το λένε, αγύμναστο κορμί. Ναι, ναι ρε, τις φίλους σου τα παίρνουν, τι κάνεις, βοήθα εκεί, έτσι είσαι φίλος. Όχι ρε, η Παλατσινού, έτσι είσαι φίλος εσύ. Ρε, δεν είναι. Πάει τη βαλσάμι το σπίτι, διάβασα να πούμε. Το παίρνουνε. Εντάξει, τι να κάνει. Το παίρνουνε. Αντιπαροχή το έδωσε. Έξι λεφτά, ρε. Πάνε, δώσε 10 χιλιάρικα να το σώσει. Να τα 40 χρονών η βαλσάμι θα την έδινε, ό,τι θες άμα είχα. Γιατί? Γιατί δεν κατάλαβα. Γιατί 40 χρονών δεν είχε ανάγκη γυναίκα. 40 χρονών δηλαδή δεν μπορούσε. Σε 40 χρονών δεν είχε ανάγκη. Τώρα θα τη βοηθήσει. Εντάξει, είναι φίλη μου και το σταματάμε. Ποια είναι η φίλη σου. Οι φίλοι στι δύσκολε στιγμέ φίλοι. Πούλησε ένα σπίτι βαλσάμι, μη στα αναγοριέσαι. Στην Μύκονο.
και χτίζει αλλού σπίτι σε νησί. Μη ήταν, μην την κλέσει τη Βαλσάμι. Έξυπνη γυναίκα. Εσύ είπε ότι. Εσύ θα πεθάνει εκεί με τι Ρωσίδε να σε κάνουν τα παφτάκια. Γιατί τα παιδιά είναι και στο εξωτερικό. Και ξέρει τα παιδιά, ε. Τα παιδιά των παιδιών του Πολυτεχνείου. Έτσι, έτσι. Στο εξωτερικό. Θα ψοφάτε εδώ πέρα και τα παιδιά θα είναι στο εξωτερικό. Πώ σα φαίνεται η ώρα. Παίρνει τηλέφωνο στην νοσοκάμα, θα λέει. Μου κρίζει ο μπαμπάς, βάλ' του το μαξιλάρι στο στόμα να τελειώνουμε τώρα. Να πούμε. Ναι. Η όψιμη, πώς σας φαίνεται η μουρφο καλογρίδη, η όψιμη του Λικουρέζου η καινούρια. Α, μπράβο στο Λικουρέζο. Μαγιά του, αυτό ήθελα να πω. Ωραίος ο τύπος. Έθαψε τη λάσκαρη 10 χρόνια μικρότερη, καθάρισε. Πεδάρασε ένα 88. Πιο άσχημο και από το χρέο είναι, ρε. Τι πεδαράς να πω μέσα. Πιο άσχημο και από το πρώτα χρέο. Δέκα, είναι. Πρώτα 10-50 αν βρίσκουν γοητευτικό το Λικουρέζο. Για ρώτα. Για ρώτα. Έλεγε Λάσκαρη κλεγόταν με κεράτωνε ο Αλέξανδρος. Ναι. Και άμα βγει μια γυναίκα σαν τη Λάσκαρη. Και δεν ακούει και δεν βλέπει τώρα. Ακούω. Μια γυναίκα σαν τη Λάσκαρη. Άμα βγει και λέει, ναι, κερατώθηκα και υποτάχθηκα και δεν μίλησα. Και έκανα και την πάπια, η Λάσκαρη. Η χαμηλοκόλαστο κυλική που θα πάει ο Πόντιος με τη Ρωσίδα. Δεν πρέπει να βγάλουν τσιμούδια. Βέβαια. Να πούμε και τα πράγματα με το όνομά του να πούμε τώρα. Όταν ολόκληρη λάσκαρη. Όταν ολόκληρη λάσκαρη. Ή γυναικάρα, το σεξ σύμπολ. Ή μου τη εποχή. Λέει 10 χρόνια μικρότερη από τον Λικουρέζο. Και ότι εγώ το καταλάβαινα, του έφευγε από το σπίτι και πήγαινε με τι μικρούλε. Δεν μπορεί να βγει τώρα η κυρία Κατίνα, ξέρω εγώ, η πλατιπόδα και να πει ο Μανώλης πήγε με την ξαδέρφη που είναι πιο μικρή και τέτοια. Κατάλαβα. Τώρα τι έκανε ο Λικουρέζος. Τι έκανε ο Λικουρέζος. Ανανεώθηκε ο Λικουρέζος. Ναι, ναι. Την πήρε την Καλογρίδη 50-84 αυτός. Ανανεώθηκε τα κύτταρά του. Τη ρίξε και 7-8 χιλιάρικα εκεί πέρα να τη φτιάξει. Δώσε και κάνα δωρά και τα λοιπά. Και μπράβο, την κόρη, και μπράβο την κόρη του Λικουρέζου. Την. Πώς τη λένε, όχι την. Του, με αυτή η Καλογρίδη. Σταμάτα λίγο. Γιατί πήγε με τον Λάσκα. Με τον Λικουρέζο, γιατί πήγε. Και εσύ άμα ήσουν ο Λικουρέζο. Γιατί πήγε. Με αυτά τα μούτρα και με εσένα θα πήγε. Γιατί είναι. Ρεγοητευτικότατο συμπεγόρε. Ποιο Λικουρέζο, ρε να πω. Άμα έχει και τέτοια. Εμένα με ωραίγονται 50-40. Και σε ακούει και η κυρία Μέρη τώρα. Εσύ έχει περάσει έξω την εικόνα μου ότι είμαι ένα τέρα, να πούμε. Ακούστε με. Εγώ κρατάω την ατζέντα. Σουβλάκια! Μπορείς για να το 40 τα αυτόγραμμα σε μένα. Ζηλεύεις. Ο Λιάγκας ζήλευε το Βουτσά. Εσύ ζηλεύεις το Λικουρέζο. Τι να το ζηλέψεις. Το ζηλέψεις την κορμοστασιά του. Ποια κορμοστασιά. Τη λεβεδιά του. Που είχε τη Λάσκαρη την κεράτωνε. Δεν και δεν μίλαγε η Λάσκαρη. Δεν ακούει, δεν βλέπει να πούμε. Ποιος ο Λικουρέζος. Τι καλά το βουτάει το Παξιμαδάκι στην Καλογρίδη. Μια χαρά. Έλα, ναι. Και έχουμε εμεί τώρα τι χαμηλοκόλε τώρα. Άσε τώρα. Άσε 40 είμαστε ό,τι να. Λοιπόν. Τι μα τώρα που λέει και ο άλλο. Ωραία, τι είναι αυτά. Πρώτον πάμε στο επόμενο θέμα. Θέλω να θίξω κάτι για του νεολαίου. Μπράβο το Λικουρέζο. Μπράβο το Λικουρέζο. Να δείξω κάτι για τους νέους, ναι. Στα γυμναστήρια. Τώρα το βλέπω τελευταίο χρόνο αυτή είναι η μόδα. Μη σας ξαναδώ ρε παιδιά να πούμε αυτό το κολάν άντρες πράγμα, να πούμε κολάν και σορτσάκι να πηγαίνετε στα γυμναστήρια. Τι μόδα είναι αυτή, σε τι εξυπηρετεί, μας κορυδεύουνε ρε παιδιά να πούμε. Βλέπω το αντιαισθητικό, λες και είμαστε τίποτα χασογκόμενες. Βάζεις το κολάν, με βάζεις και στο σορτσάκι. Τι εξυπηρετεί αυτό το πράγμα. Την και την ταυρίνη δεν σε πειράζει, το κολάν σε πειράζει. Ρε, με πειράζει πάρα πολύ το κολάν, ρε φίλε. Φαίνεται πολύ χαζόρα. Την μισή ώρα γυμναστική φουσκώνω σαν τους κούρκους, δεν σε πειράζει. Σε πειράζει το αυτό. Ρε φίλε, αυτό δεν με ενδιαφέρει, διότι ο καθένας κάνει ό,τι να είναι τώρα με τις φούσκες. Αλλά αυτό το κολάν. Ρε, καταλαβαίνεις τα ελληνικά. Ρε, εγώ καταλαβαίνω, εσύ δεν καταλαβαίνεις το αντιστητικό. Κάνει μισή ώρα προπόνηση, παίρνει την κρεατίνη και την ταυρή και γίνεται μπόμπος. Και η κρεατινίνη του πάει στα δύο. Καλά κάνει, ρε. Τα νεφρά μετά. Πάει. Ναι, αυτά να του πούν. Αυτού δεν. Καθάρισε. Αυτοί ξέρει πότε αντιλαμβάνονται. Όταν πάρουν τις κρεατίνες, όταν πάρουν τα χημικά, όταν κάνουν μισή ώρα λίγο πάγκο και μετά μπουν στο ring ένα τρίλεπτο και αρχίζουν και ξερνάνε με το πρώτο σου στομάχι σου γιατί είναι άψητη. Σώπα, μην τα μιλάς γιατί και στο kickbox βλέπω πολύ φάρμακο πέφτει. Ναι, αλλά εκεί του. Μη. Δεν έχει. Βλέπω πολύ χάρη. Άκου. Και πολύ ενέσα πέφτει. Εκεί και ενέσα, μα πάρει. Δεν μπορεί να παίξει. Δεν μπορεί να παίξει έτσι. Δηλαδή για να πάρει και ενέσει και χαπάκια, φίλε. Πέφτει. Δεν έχει χαπάκι. Θα σου πω ένα πράγμα που ειδήμουνα. Δεν έχει βγει χάπι. Και ένεση για την ξυλοχωρητικότητα. Ξέρεις την ξυλοχωρητικότητα. Πόσο ξύλο αντέχεις. Δεν έχει γίνει τέτοιο πράγμα ακόμα. Να ξέρεις. Τραγούδα εσύ. Εγώ τραγουδάω. Τραγούδα εσύ. Εντάξει. Σε όλα τα αθλήματα που κάνεις πρωταθλητισμό και χαπάκι υπάρχει και η ένεση. Και πες αυτούς τους φελούς που φουσκώνουν στα γυμναστήρια. Δεν μου λες. Συγγνώμη τώρα. Ναι. Χωρίς να παίρουν λεφτά για να φουσκώσουν. Βρε, είναι του δαμπάνιδε, βρε το. Είναι του δαμπάνιδε. Έχει εσύ κανένα, μπορεί να παίξει box και kickbox. Α το κοινό, ρε. Μπορεί να παίξει κάποιο box και kickbox φουσκωμένο. Δεν μπορεί να παίξει. Πρισμένο. Άλλο για αντοχέ, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Έλα τώρα, σταμάτε.
Τι, τι υπονοείς, τι έχεις δει κάτι που δεν ξέρω εγώ. Δεν βλέπεις. Σε βλέπω πρισμένο, τι έγινε. Μπάμπιες τρώω. Σε βλέπω πρισμένο, τι έγινε αν μπάμπι. Βλέπεις πια πρισμένο. Τούμπανο είναι, πες τον αρένα να τον κοιτάς να πούμε. Σαν οχτάρα σωλήνα πετσετάκης είναι το χέρι τώρα. Οχτάρα σωλήνα πετσετάκης σε δραγούν. Πάει πετσετάκης έκλεισε να πει. Θέλω να ανοίξουμε γραμμές. Όχι, δεν θα ανοίξουμε. Μετά το διάλειμμα των μία. Πάλι γραμμές θα ανοίξεις. Ας τις ανοίξουμε. Δεν ανοίξαμε καθόλου. Κοιτάξτε τι σε πειράζει. Ρώτα τον κύριο Σαράντο τον παρουσιαστή πρώτα τι θα κάνει. Όχι. Μάλιστα. 2-31-0-90-90-90. Προλάβετε στη σειρά για να παίρνετε. Εντάξει, έχει τρεις τώρα. Προλαβαίνετε, εντάξει. 98-80-90. Το άλλο δεν το χρησιμοποιεί. 9-55, κάτσε μου και τα μηνύματα εδώ πέρα. Πες και τα μηνύματα. Ρε Στέφανε, τα αγαρόφιλε, fake news ήταν τα περί αγοράς του 10% από τον Γιαννακόπουλο. Σοβαρά. Αριανός είσαι, τι περιμένεις, ρε, είσαι ωραίος τύπος. Ρε. Έτσι λες εσύ. Μαρά, ρε. Fake news σε σημαίνει. Ξέρω. Τι σημαίνει. Στο Κορδελιόν, ναι, fake τα λένε. Fake news. Fake news. Όχι ρε τράγκη, εγώ νόμιζα πήρες το τέτοιο ρε, το Instagram ρε. Εγώ πάλι, μην γίνεσαι κόκκινος που το βρήκα σε ένα καφενείο να πω. Ήτανας που ανέβαινε στον Όλυμπο, του λένε αυτός θα πάρει τον Άρη και έλεγε εδώ τρεις μήνες. Ποιος δεν θα πάρει τον Άρη. Δεν το ξέρεις. Όχι. Έκανα 2-3 χρόνια. Ήτανε, μαζεύτηκε σε ένα καφενείο κάτι τεμπελχανάδες. Σταυροπόδι, ναι. Μαζεύτηκε και ο κόκκινος εκεί και τον δουλεύανε. Α, ναι. Ήταν και ένας φελός εκεί που ανέβαινε τον Όλυμπο, έκανε τον μαραθώνιο του, Ολύμπου, να πούμε. Ναι. Και του λένε αυτός λέει θέλει να πάρει τον Άρη. Το τρώει ο κόκκινος, έρχεται εδώ πέρα, φαλακρέ έχω πληροφορία. Τι πληροφορία ήταν. Έχω πληροφορία για τον Άρη και βγάζει συνέντευξη από τον Όλυμπο, αυτό το φελό που ήταν να πούμε να πάρει τον Άρη. Και θα μου πει και αυτός που είναι τώρα ο Τόμ Πάπας. Το τούβλο δεν ξέρω τι έχει μέσα. Το ίδιο είναι, αλλά. Είσαι λιγότερο. Ναι, ναι, κατάλαβες. Είναι το ίδιο. Και θα έρθουν τώρα και σε ήγηδες και στο μπάσκετ, θα δώσουν ελπίδα. Λοιπόν, να πούμε για την ελπίδα του Άρη. Ο Άρης δεν έχει ελπίδα στο ποδόσφαιρο να κάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στην Αλφα Εθνική. Πώς θα κάνει, ρε. Κάτι σιώπηδες κάτι χθες το βράδυ με είπαν. Πολύ καλά είναι. Πολύ καλά είναι. Μαζί ήμασταν στην κουβέντα. Κανένας γιανιώτας. Κάτι γιανιώτες, κάτι. Κάτι ανδρούτσους, άκουσα κάτι. Ναι, ναι. Αυτά τα ανδρούτσους είναι, ξέρεις τώρα. Σε μια κουβέντα. Παρακάλεσα εγώ κατά λάθος τώρα εκεί να ακούγεται. Ναι, ναι. Έτσι κάνα. Δεν άκουγε. Κάνα ανδρούτσου με σιώπη παρακάλεσα. Κάνα διδυμάκι λίγο προ τα λεπτά. Παρακάλαγα εγώ τώρα. Παρακάλαγε. Η καινούργια, α πούμε έτσι και τον. Και τον Γιαννιώτα που τελειώνει το συμβόλαιο. Δεν το είναι του Ολυμπιακού, τον έδιωξε. Τον είναι αυτό σου λέει, επειδή δεν είναι, γι' αυτό τον θέλω. Γι' αυτό τον θέλω, φίλε. Επειδή δεν είναι του Ολυμπιακού, γι' αυτό. Ναι. Έτσι. Δεν είναι του Ολυμπιακού. Τελειώνουν τα συμβόλαια αυτά και λέω. Ναι. Εν μέσω πλην σαφώ, κύριε Θεόδωρε. Το Γιαννιώτη, καλό τερματοφύλακα, δανεικό για τον Άρη. Έχω τερματοφύλακα. Δεν χρειάζομαι. Το Ρισβάνι από ό,τι με είπαν δεν. Το παρακαλάτε, αλλά δεν. Σε αυτή τη φάση. Το παρακαλάτε, αλλά δεν. Θα πω. Οπότε το μπάσκετ. Τον μπάσκετ μην του δίνει ελπίδα, τελειώσαμε. Για τον μπάσκετ να ασχολούμαστε. Δεν μπορούμε πλέον να ασχοληθούμε. Στον ποδόσφαιρο του Πάουκ μην του δίνει ελπίδα. Δεν πρόκειται να πάρουν του βαθμού πίσω. Α του κάνουν το συλλαλητήριο. Θα μαζευτούν 5.000, 80.000, δεν ξέρουμε. Πάντω εγώ δεν βλέπω πολύ μεγάλη έτσι. Άσε να κάνουν το κομμάτι του ο λαό. Ό,τι θέλει, α κάνει, ρε φίλε. Ναι. Μπορεί να νιώσει ότι πρέπει να πάει να πιέσει καταστάσει και να βγει δικαιωμένο. Μην κόβει την ελπίδα του λαού. Εγώ δεν θέλω να δίνω ελπίδα ψεύδου. Όχι, δεν θα τη κόβει όμω. Και να πω και κάτι τελευταίο. Μην με ενοχλήσουν ξανά από το Νέα Υόρκη, ο σύνδεσμο φίλο πάω από Νέα Υόρκη. Τι ήθελα από τη Νέα Υόρκη. Ναι, γιατί του έχω πολλά ράματα για τη γούνα του, να πούμε. Και άλλη φορά όποιο μιλήσει για την πάρτι μου στο Σαββίδι, θα προσέξει πώ, γιατί έχω και εγώ ρουφιάνου, να πούμε. Σε ρουφιανέψανε στο Λιβάνι, τι σου είπα. Να έχετε υπόψη σα, εσεί ρουφιάνοι. Τι είχαμε, ρε, για λέγε, μολόγα. Θα στάσω λίγο. Εσεί ρουφιάνοι του σύνδεσμου φίλων πάω Νέα Υόρκη, την επόμενη φορά θα είμαι πιο δυνατό. Μην με κολλάτε. Και τώρα ναι. Που δεν το ξέρω. Θα μου ναι, τα πεις γιατί έχω και εγώ ρουφιάνους. Εντάξει, τζαμπατζίδες εκεί πάνω. Άντε μπράβο. 2-31-0-90-90-90. Τζαμπατζίδες. 98-80-90 και 9-55 κενό στο 54. Είπαμε να είστε τζαμπατζίδες, όχι και ρουφιάνοι. Διάλειμμα και ανοίγουμε γραμμές. Άντε μπράβο. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Goldmall.gr. Δείτε σήμερα.
δεκάδες προτάσεις με εκπτώσεις έως 50% για τις καλύτερες θεατρικές παραστάσεις στην πόλη, τις κορυφαίες κινηματογραφικές επιτυχίες της εβδομάδας, αλλά και τα πιο ενδιαφέροντα live στη Θεσσαλονίκη. Δείτε όλες τις προσφορές και αποκτήστε τώρα το κουπόνι της επιλογής σας στο www.goldmall.gr. Για να κερδίζετε ευρώ καθημερινά με ένα απλό κλικ, με εκατοντάδες προσφορές από τις πιο επώνυμες επιχειρήσεις της πόλης. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Λοιπόν, δώσε μου λίγο το μικρόφωνο. Πριν σου δώσω το μικρόφωνο, πάμε να δούμε και τους χορηγούς μας. Α, φίλους, τους φίλους, όχι χορηγούς, φίλους. Φίλους. Έτσι λέγονται τώρα οι χορηγοί, φίλοι. Λοιπόν, Χαρτομάντισα, Μαρία Χατζή, φίλη. Καλή. Ρίχνει το χαρτί και σου βρίσκει τι νούμερο φωτιές σου και αφορά η γκόμενά σου να πούμε. Τέτοια σκηνικά. Αυτό το ξέρω, άλλο να με βρει. 6-9-49-77-42-63. Σου ρίχνει το χαρτί και σου λέει να πούμε η επόμενη γκόμενα την μπορεί θα έχει. Γουστάρω. Μ' αρέσει. Έχει τρέλα μεγάλη να πούμε. Ναι. Ναι. Κυρία Μαρία, 6-9-49-77-42-63. Και θα πάμε βέβαια και στις γύρω καρβουνιές. Και ο Σαράντος όταν στεναχωριέται το ανοίγει η όρεξη να πούμε. Ναι. Είναι εδώ στην Άνω Τούμπα να πούμε. Εντάξει, Γρηγορίου Λαμπράκη, Wall Street της Θεσσαλονίκης. Πέρασε από εκεί. Καλό φαΐ έχει αυτός. Στα κάρβουνα. Ναι. Γύρος κάθεται η, πώς την ψιστιέρα. Ναι. Αράζει στα κάρβουνα η ψιστιέρα. Παραδίδει το κρεατάκι της, το πνεύμα της στην καρβουνιά. Όποιος θέλει τώρα να γουστάρει να πούμε. Καλό. 2-31-0-988-198. 2-31-0 στο γύρο τα κάρβουνο, γύρο του θανάτου. Ωραία, το μια χαρά. 2-31-0-988-198. Θέλω να μας πει η κυρία Μαρία το επόμενο γκολ μπορεί να σκοράρει ο Κλάος. Αυτό αν μπορέσει να το βρει. Έχει τρία χρόνια. Λοιπόν, και πριν πάμε στους ακροατές, ναι, μου έχει στείλει μήνυμα ο Κλοπ. Ναι. Ότι για το Instagram του Τράκη όντως ήταν πρωταπριλιάτικο fake αστείο επειδή τον κοροϊδεύουν, επειδή ποστάρει συνέχεια στο Instagram και το επιβεβαιώνει. Το κυβερνητικό μήνυμα. Ξέρεις ποια είναι η κυβέρνηση. Το κυβερνητικό. Δεν θα είναι για πολύ, πες το. Έτσι, πες το, δεν θα είσαι για πολύ. Επόμενος φίλος. Ο πρώτος, μάλλον. Ο πρώτος. Ναι. Πάμε. Έλα, φίλε. Καλημέρα σας, κύριε Ραπτόπουλε. Άκουσες σιώπη και πήρες τώρα. Εσύ. Καλημέρα στην πιο γκρινιάρα πόλη. Καλημέρα στους καλεσμένους σας, κύριε Ραπτόπουλε μου. Καλημέρα στον ηχολήπτη σας. Άλλο ήθελα να σας πω, αλλά άκουσα, κύριε Ραπτόπουλο, ότι αποκαλέσατε τους οπαδούς της Αστόριας στη Νέα Υόρκη, τους Αμπατζίδες. Και ξέρετε τι θυμήθηκα, κύριε Ραπτόπουλε μου. Τι θυμηθήκατε, κύριε. Αυτός που ίδρυσε το σύνδεσμο φίλων ΠΑΟΚ Νέας Υόρκης ήταν από το Ελευθέριο Κορδελιό. Δεν είναι άλλο πια στη ζωή ο Σάκης ο δικέφαλος. Και τώρα που είπατε τις αμπατζίδες, θυμήθηκα ότι είχε παρακαλέσει κάτι φίλους του, οπαδούς του Άρεως, της ομάδας της καρδιάς σας, στη Νέα Υόρκη, να του... γιατί αυτοί κάνανε να χαίνισε τα γραφεία τους και του δώσανε τα έπιπλα. Ξέρετε, όταν ιδρύθηκε αυτός ο σύνδεσμος ήταν στεγασμένος σε ένα υπόγειο. Έτσι έλεγε ο αείμνηστος Σάκης από το Κορδελιό. Εν πάση περιπτώσει, εγώ άλλο θέλω να πω, κύριε Ραπτόπουλε μου. Να σας ρωτήσω και θέλω να μου απαντήσετε με το χέρι της καρδιάς. Επειδή εσείς ζείτε σε αυτή την πόλη, η οπαδή της ομάδας της γειτονιάς σας, του ΠΑΟΚ, της ομάδας που είναι στην Αλφα Εθνική αυτή τη στιγμή, μία ομάδα, μία πόλη, πόσες χιλιάδες απαριθμούν στη Θεσσαλονίκη? Δεν ξέρω, πάντως τώρα και στο μπάσκετ θα είναι μία ομάδα, μία πόλη. Εκατοντάδες δηλαδή. Δεν μου λέτε, κύριε Ραπτόπουλε, επειδή κάποτε είχατε βγάλει μία κυρία που ήταν ιδιοκτήτρια δηλαδή επιμορφωτικών κέντρων με κορίτσια, μήπως μπορείτε να έρθετε σε επαφή με την κυρία να κάνει μια συνεργασία με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και να γίνουν τέτοια μαγαζιά στη Θεσσαλονίκη που να δουλεύουν αποκλειστικά μόνο με φιλάθλους του ΠΑΟΚ? Δεν θα ήταν μια σοβαρή μπίζνα? Κρύε. Γιατί κρύε, κύριε Ραπτόπουλε μου? Κρύε. Γιατί συγγνώμη λίγο, δεν το βλέπετε δηλαδή να ανθεί ένα τέτοιο επάγγελμα να είναι επικερδές, κύριε Ραπτόπουλε μου? Επόμενη γραμμή, παγώσαμε. Μάλιστα. Ναι. Αποκαλώ τους γαύρους και τον προηγούμενο γαύρο. Αλέκο, πιο δυνατά. Αλέκο, πιο δυνατά, Αλέκο. Για να ακούτε. Ο μπαμπάς κοιμάται. Κοιμάται ο μπαμπάς. Πάνε δε σαν μάνα πριν από πάνω. Άστο δε, Αλέκο, πες τα δικά. Αποκαλώ τους γαύρους, όλους τους βάζελους,
και όλους τους αξίδες, τους προκαλώ να πάρουν τηλέφωνο, να κάνουν μια εκπομπή στο ραδιόφωνο, να μου μιλήσουν για ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι 92 χρονών, έχει, και τι κοινό έχει, μια ερώτηση κάνω, τι κοινό έχει ο Ηρακλής, ο ΠΑΟΚ, ο Χριστός και ο Μέγας Αλέξανδρος. Μπορεί να μου απαντήσετε, θα σας απαντήσω εγώ αμέσως. Φύγε φίλε, φύγε. 2-2. Ακούτε. Επόμενη γραμμή, ναι. Καλημέρα. 3-3. Ναι. Κουμπάρε μου, τι κάνεις. Καλημέρα, ο Άραβας. Γεια σου, κουμπάρε Άραβα από το Ντουμπάι με τα 7 πουλα, 3 Πόρσε, Καγιέν, 7 χουραγκά, Λαμπορκίνη και δισκοπλατό χειρόβρενο. Πού είσαι, ρε Παστούρ Ματζή. Τι σε έστειλα στο Messenger, δείξ το λιγάκι το βιντεάκι. Μην ξαναπάς, ο δάσκαλος είπε θα σε πλακώσει άμα ξαναπάς στο γυμναστήριο. Μα δεν μασάει ο Φωτιάδης τίποτα, τον εκπαιδεύουν στις πολεμικές τέχνες. Άκου, εγώ δεν ήρθα γι' αυτό, να. Ήξερα ότι υπάρχει τέτοια ώρα να σου δώσω τη φωτογραφία σου, επειδή είσαι καμπόης. Μην πας, ο δάσκαλος άμα δεν έχει κάποιο... Δεν ξαναπάω, δεν ασχολείμαι με αυτό. Δεν γυμνάζεις, πας. Αποσπάς την προσοχή από τους αθλητές και δεν θέλω να δεν είσαι ήταν η ώρα, δε, ώρα. Κανένα δεν είχε. Ήταν εκεί πέρα, το χαιρέτησα. Λόγω κοκκοστής με λέει δεν έχει. Και έφυγα. Δεν σε χωνεύει ο δάσκαλος. Στο λέω εκεί. Απέξω, απέξω. Δάσκαλος τώρα. Δεν σε χωνεύει ο δάσκαλος. Μην ξαναπάς. Ναι. Χαλάμε την εκπομπή. Κουβάρε, είδες την Καμίλα. Την είδα, ρε φίλε. Ωραία, δείξτε το την Καμίλα που τη στείλανε για να μην λένε ότι εγώ λέω παρόμοιο. Αλλά πότε θα πάμε να τις παραλάβουμε, πότε θα κάνουμε συμβόλαια, πότε θα υπογράψουμε, πότε θα σας ασφαλίσουμε. Να θυμάστε ταυτότητα καινούργια, ένα διαβατήριο να κάνω. Δεν γίνεται έτσι. Άσε τον πρόλογο και έχουμε θέμα να πούμε. Ο άλλος εκεί απτικό θέλει να μας πάρει την εκπομπή από την Ανίτα. Ο Μαλάτος δεν μπορεί και ένα άλλο. Δεν μπορεί τη Δευτέρα να αναλύσουμε τις διαφορές μας εκεί πέρα, σε θέλω. Τη Δευτέρα. Άκου να σε πω, έγινα φίλη με την Ανίτα. Έγινε. Στο Messenger. Στο Messenger έγινε φίλη, ναι. Βέβαια. Στο Facebook την έχω βάλει. Στο Facebook. Στο Instagram την έχεις. Όχι εκεί. Εντάξει, κάτσε. Θέλω να προχωρήσεις τις διαδικασίες. Μπλέξαμε ρε πούστη. Ναι, πάμε επόμενη γραμμή. Ναι, ρε κουμπάρε, αυτό ο φαλακρός δεν θέλει να μιλήσει μαζί σου. 3-3. Τώρα πάμε 4-4. Καλημέρα. Καλή σου μέρα, Κωστή μου. Λογικότατος. Γεια σου ρε Βασίλη. Γεια σου Βασίλη. Στα τέσσερα. Αργυρό και σημαίνει ο Βουλή. Πιο δυνατά λίγο Βασίλη. Φώναζε ρε Βασίλη. Έχουμε βάλει τα αυτοί και δεν μας αφήνουν να ακούμε. Άκου εδώ πέρα του παρουσιαστή Σαράντο που σου λέει πιο δυνατά. Άιντε. Λοιπόν δεν ακούς τώρα κανονικά ακούγω. Υπάλογα είναι μόνο εγώ σ' ακούω. Μα τι να πω. Πάντως η αλήθεια είναι ότι καταφέρνεις και βρίσκεις ισοδύναμα δίδυμα. Δηλαδή σήμερα έχεις δύο ανθρώπους οι οποίοι με τον πόη τους σε κοιτάνε από ψηλά, ενώ χθες μιλάμε είναι ο χθες γίγαντας. Έλα. Ξαναπέστε. Δεν εκφράστηκε το παιδί, δεν απάντησες. Πάμε γιατί. Τι έχεις να πεις, γιατί λέει για τον ΠΑΟΚ να μην έχει ελπίδες ρε, εσύ, για το δικαστήριο. Δεν λέω ότι ο ΠΑΟΚ, εγώ αν ήμουνα ΠΑΟΚΣΙΣ δεν θα είχα ελπίδες. Ναι. Ναι. Για ποιο λόγο. Λοιπόν. Για ποιο λόγο. Ναι. Για τον Κομίνη, για ποιο λόγο. Ναι, αλλά όλο το νομικό οπλοστάσιο του ΠΑΟΚ στηρίζεται πάνω σε ατράνταχτα επιχειρήματα. Ποια είναι τα επιχειρήματα. Βίντεο, ποιο? Έχει τις φωτογραφίες. Εδώ είπε ο άλλος, θα δω το βίντεο, αλλά... Θα πάω στην τουαλέτα να ρίξω ένα χέσιμο να πούμε και μετά θα ξαναδώ το βίντεο. Σαν να τους λέει φέρτε το βίντεο, τι να κάνω, φέρτε το. Κοιτάξτε. Τώρα δουλεύουμε τον κόσμο, μωρέ τώρα. Δεν έχει ελπίδες ο ΠΑΟΚ να πάρει τους βαθμούς πίσω. Υπάρχει κάποιος νομικός να μας πει. Τι νομικός να μας πει, μωρέ. Ο Νίκος νομικός που τραγουδάει. Μπορεί και ο Κλόπ να κάνει την παρέμβαση του μηνυματικός, να υποστηρίξει την άποψη αν έχει βάσει ότι μπορεί το δικαστήριο να δει το βίντεο, να μην το βάλει υπόψη. Αυτό τους είπε απ' έξω απ' έξω. Ρε εσύ, πώς το σκουρλέτης, πώς το λέει τον άνθρωπο, Σκούταρης. Σκούταρης, ο άνθρωπος. Σκουτεράχεται. Ο άνθρωπος είναι ξεκάθαρος. Τον ΠΑΟΚ τον καταδικάζει ο διαιτητής. Ο δικαστής έχει δεμένα τα χέρια του. Τι να πούμε τον ΠΑΟΚΣΥ τώρα, παραμύθια. Έχει δεμένα τα χέρια του ο Σκουτέρης. Λέει, έπρεπε να έχει έρθει εδώ ο διαιτητής. Ο διαιτητής έχει τσίρλα μέχρι τον Αστράγαλο επειδή είναι η γυναίκα του έγκυος και του είπε μην πας και τάρσια και έκλασε πατάτες. Ανθρώπινο είναι, τι να κάνουμε. Λοιπόν, ο διαιτητής λοιπόν εάν έβγαινε στο γήπεδο της Τούμπας στη Σέντρα θα έρθει το πρωτάθλημα στον Ολυμπιακό. Δεν βγήκε τώρα το δίνει στην ΑΕΚ. Το κατάλαβες τώρα εσύ Βασίλη. Τώρα λέμε τους παοξίδες θα πάνε στο συλλαλητήριο, θα κρεμαστούν από την Καμάρα και θα γεια σπάνε. Εγώ ελπίδα δεν δίνω. Ούτε στον Άρη δίνω ελπίδα στον μπάσκετ. Ποια ελπίδα, ούτε εκεί δεν υπάρχει. Και θα έρθει αυτός
και ήρθε ο Καπάζογλου και ήρθε ο Παπάζογλου και ο Ζεμπέκης και θα έρθει ο άλλος και ο Γουλιέλμο Στέλος. Σάλιαρα μου. Όπου λαλούν πολύ κοκόρ δεν ξημερώνουν ποτέ. Σαν χλαμάρες τώρα, ιδίες να πούμε. Δεν είναι ότι, κοίταξε να σου πω κάτι, σε όθησα να πεις αυτά τα οποία ανέφερες προηγουμένως, γιατί άλλο να εκφραστούν από σένα και άλλο από κάποιον ο οποίος δεν είναι παοξής, ο οποίος μπορεί να πικάρει, χίλια δύο πράγματα και πάει λέγοντας. Έχει άλλη δυναμική το να τα εκφράσεις εσύ που δημορφώνεις και μια αθλητική άποψη στην τελική ανάλυση. Ναι. Και κάτι τελευταίο. Αληθεύει ότι πρέπει ο ΠΑΟΚ ακόμα και σε συμμετοχή στα προκριματικά του Champions League να προσαρμόσει το budget του σύμφωνα με τις επιταγές του Financial Fair Play. Ναι, έτσι έγραφε ένα με ρεπορτάζ στα ψηλά γράμματα. Α, και μάλιστα και έλεγε. Μάλιστα έλεγε το ρεπορτάζ. Γιατί έχω δει και τα λοιπά να παίρνει ένα μεγεθυντικό φακό από εκεί πέρα τα κοιτά στα ψηλά γράμματα. Ναι. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει. Πρακτικά σημαίνει ότι θα πρέπει να πουλήσει ένα παίχτη ή έχει τρεις παίχτες. Τον Ενάνη και τον Οάρντα και τον άλλο τον Ροντρίγκες. Από αυτούς τους τρεις θα εξαρτηθεί το μπάτζετ του ΠΑΟΚ. Από ό,τι μαθαίνω όμως θα πέσει πείνα και στο ΠΑΟΚ και στην ΑΕ και στον Ολυμπιακό και τα μπάτζετ θα πέσουν. Μήπως, και λίγο να με αυτό, τελικά το Brexit ενδεχομένως το Μάιο. Το κάνουν οι ομάδες μόνες τους. Βολεύει πολλούς. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους. Καλημέρα μας, Βασίλη. Στο μακρινό Μπιλμπάο. Έτσι. Καλημέρα στο κέντρο. Καλημέρα στον επόμενο κύριο. Μάλιστα. Καλημέρα. Καλημέρα. Μ' ακούτε? Καθαρότατα. Ωραία. Ραπ, θέλω λίγο τη βοήθειά σου σε κάτι ματσάκι του Σαββάτου Super League. Αν μου πεις εγώ τα αποτελέσματα, θα μπορούσες να μου βοηθήσεις. Τι αποτελέσματα σε πω, ρε φίλε. Έδωσα 3-0 και 1-2 και βγήκε 1-2 και 3-0. Λαμία Απόλλωνος Σμύρνης, θα ήθελα να μου πεις. Τι πιστεύεις? Λαμία Απόλλωνος Σμύρνης. Εάν δεν το βγάλουν χι οι δύο προπονητές αυτό το μάτς, θα είναι ηλίθιοι και οι δύο. Α, δηλαδή χίλιας να το βάλουμε αυτό το μάτς. Αφού τους βολεύει και τους δύο το χι. Λεβαδιακός Τρίπολη. Λεβαδιακός Τρίπολη Άσος. Άσο. Και ΠΑΟΚ Πανιώνιος Άσο. ΠΑΟΚ Πανιώνιος ρε φίλε τώρα. Τι άρα, πίτσι πίτσι τσίπι τσίπι τώρα. Εντάξει. Εγώ λέω. Μην ασχολείσαι με αυτό το μάτς. Διπλόλογο όλο θα το βάλω. Μην ασχολείσαι με αυτό το μάτς. Ρεβάλλω τη θέση ότι όνειρο και να δεις, μακάρι να σου βγουν. Ανάστηκα. Και επίσης θέλω να ρωτήσω κάτι για την έφεση του ΠΑΟΚ. Πιστεύετε ότι θα την κερδίσει ο ΠΑΟΚ? Όχι. Θα την χάσει. Ναι. Θα την χάσει. Κατάλαβε. Δεν θέλουμε, πιστεύουμε. Οκ. Okay. Πάμε επόμενη γραμμή. Έγινε χαρά. Άλλο τι θέλω στη ζωή. Για να σας κάνει εκπομπή. Και άλλο τι πιστεύω. Πάμε επόμενη γραμμή. Έλα. Αηδίες. Ναι. Καλημέρα. Ναι κύριε. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Χαίρετε και στον κύριο Σαράδο τον ωραίο. Είναι. Είναι. Και το φίλο τον Στέφανο. Εγώ είμαι ωραίος. Και οι δύο, εσύ είσαι πιο ωραίος. Α, μην το λες τέτοια, ζηλεύει ο Σαράντος. Δεν θα λες πιο ωραίος. Θα λες μόνο ο Σαράντος ωραίος. Αφού θα κατέβεις και εσύ κάτω μαζί, αγκαζέ με το Ραπτό, ρε, θα γίνεις ακόμα πιο ωραίος. Χωρίς εμένα δεν πάει πουθενά, ρε. Έτσι. Δεν μπορεί. Λοιπόν, Ραπτόπουλε, φίλε μου. Έλα, φίλε. Ξέρεις γιατί δεν θέλουν να φύγεις από πάνω, έτσι, για να βάλουμε λίγο δυναμίτη, αυτά που γουστάρω αυτές τις μέρες. Για πες. Για να μην ξεβαλτώσεις. Αχά. Μου επιτρέπεις να κάνω 2-3 ερωτήματα και να κλείσουμε ένα ωραίο. Να κάνεις ό,τι θέλεις. Έτσι και να το δυναμητήσω. Ναι, ναι. Θέλεις να πας μπροστά στη ζωή σου. Έλα Αθήνα. Θέλεις πρωινό με κουλούρι και τυρί. Μείνε απάνω. Θέλεις να ξυπνάς, να παίρνεις το μετρό για να πηγαίνεις στη δουλειά. Έλα στην Αθήνα. Θέλεις να μπαίνεις στο βαγόνι και να περιμένεις τις ράγες. Μείνε απάνω. Θέλεις συμβολεάρα να πέφτει το χρήμα ντάγκα ντάγκα. Έλα Αθήνα. Θέλεις καζατζίδι. Μείνε απάνω. Θέλεις ζαμπέτας να τραγουδάς για τους ονάσιδες. Έλα Αθήνα. Θέλεις να ντύνεσαι στη τσιμισκή. Μείνε απάνω. Θέλεις να ντύνεσαι Ραπτόπουλε στα κολονάκια μαζί με τη χοντρή του Άρη, στις γλυφάδες και στις κηφισιές. Έλα Αθήνα. Θέλεις να βλέπεις τι είναι αυτό που αναπνέεις. Έλα Αθήνα. Θέλεις να γίνεις σαν τον Κούδα. Θέλεις να γίνεις σαν τον Χατζηπαναγή. Μείνε απάνω. Θέλεις να βάλεις κοντομάνικο στην Ευρώπη Απρίλη μήνα. Έλα Αθήνα. Και κλείνοντας Ραπτόπουλε, θέλω να μου απαντήσεις. Μετρό ή προαστιακό?
Προαστιακό. Με ένα πάνω. Φιλιά. Επόμενη γραμμή. Έλα ρε. Έλα. Αυγερινέ. Έλα ρε Αυγερινέ. Πού είσαι ρε. Πού είσαι ρε, βοήθαμε λίγο. Ναι. Καλησπέρα το φίλο το Στεφανάκη. Πες έπινα καφέ με ένα δικό σου και μου λέει. Με ποιον. Δεν μπορώ να πω. Δεν μπορούμε να πούμε. Για πες. Μην κουλάς τον Κούτρι, μην κουλάς τον Κούτρι, λέει 12 θα πάρω από τον Κούτρι. Να μπράβο. Εγώ στα έχω πει εδώ και καιρό. Ρε δεν πάει να πάρεις και 50 μπακ, δεν είναι ο Κούτρις του λέω. Άκου ρε. Δεν πάει να πάρεις λέω και τη Σελήνη. Αν τα κλάματα, άκου να σου πω λίγο. Πες μου εσύ πόσα θα πάρεις. Μπορεί να με δώσει τον Αντρούτσο στον Άρη να πούμε. Άκου τώρα. Αυτό ξέρει πόσα θα πάρει. Αυγερινέ, αυτό εσύ πόσα θα πάρει, ξέρεις. Από το παλτό αυτό, μπορείς να φανταστείς από αυτό. Τι θα πάρει? 5 εκατομμύρια. 9. Ένα πεντάρι θα κάνει το ένα του πόδι. 9. Για να μην πω, από τα τρία το ένα πόδι τώρα θα κάνει 5. Τώρα που θέλει να πάρετε πρωτάθλημα του χρόνου. Καλά, να ναι. Να δω θα πάτε να πουλήσετε. Κλάματα. Ναι, αν θα πουλήσετε. Άκου με τιμές Golf GTI ή Seat Cordoba να πούμε του χρόνου. Τώρα που θα έρθει στην Αθήνα εδώ, ναι. Άμα θες να βρεθούμε, ναι. Που θα πιάσεις δουλειά εκεί στου Αλουνού το κανάλι. Άρχισε εδώ πέρα. Και να στα λέω να τα λες και όλες για να έχεις και πελατολόγιο. Wow. Λοιπόν, να σου πω κάτι για το Στεφανάκη. Δεν το περίμενα αυτό να μου πει τώρα για την τόπα. Ο Αυγερινός είχε δίκιο, φίλε. Εσύ λες ότι ένας δοπαρισμένος δεν μπορεί στο kickboxing να υπερτερήσει από τον άλλον. Όχι, μπορεί. Στη ξυλοφορτωτική. Στη ξυλοφορτωτική, ναι, αμέ, δεν μπορεί να υπερτερήσει. Στο kickbox, άκου εδώ. Εγώ αυτά τα μάτς. Ρε Αυγερινέ, άσε, θα μου πεις για τα συστήματα εσύ, μην μου λες γι' αυτό τώρα. όταν θα πάρεις κάνα σουστανόλ, να μην λέω μάρκες τώρα. Πέστα ρε, πέστα. Και όταν από τον μπάγκο, από εκεί που σηκώνεις 100 κιλά, μετά από αυτό σηκώνεις 150, όταν θα σου δώσει ο άλλος ένα κροσέ στα πλευρά και δεν μπορείς να πάρεις ανάσα, ενώ άμα το έτρωγες από έναν πιο ελαφρύ θα την μπορεί να με τους καλούς σου κοιλιακούς να το απέκρουες, έχει μεγάλη διαφορά φίλε. Έτσι. Όταν θα φας ένα low και θα σε ξαπλώσει κάτω που το πόδι του παίζει squat 300 κιλά, κατάλαβες τις διαφορές? Εγώ κατάλαβα τι λες. Αυτές είναι διαφορές, φίλε. Όταν παίζω με έναν τέτοιο, α πούμε, καμιά φορά. Εσύ, αυτό που λέμε, έρθεις κάτω, κάθε εβδομάδα θα σε παίρνω για sparring. Γιατί έχω μάθει ότι είσαι καλός. Αλλά θα σε δένουμε καλά για να μην μας πέσει τίποτα. Ναι. Ρε τώρα αυτόβουλο. Είσαι μεγάλη φάτσα, ρε φίλε. Να σου πω, ο φίλος δίπλα τι ομάδα είναι, ο κύριος Σαράντος. Φοβάται να πει. Μακεδονικός. Αυτά είναι αυτά. Να σου πω κάτι. Έχω παρατηρήσει ότι αυτοί που έχουν ελέγει εκεί στην εκπομπή σου, όλοι είναι αριανοί, ρε φίλε. Ναι. Και έτσι συμπαθητικοί. Αυτό το Μένιο. Τη μεγάλη μορφή που τον έχει κρύψει, ρε. Ο Μένιος πήγε μετανάστη στο Λονδίνο. Έχει πάει οδηγός, να πούμε, λεωφορείου. Και αυτός με τα ρίζια. Παράτησε τα ρίζια, γιατί δεν είναι από αυτούς τους, πώς το λέω, τους βλάχους οι οποίοι πήραν τα λεφτά και τα έκαναν τζιπ και τέτοια. Άιντε πάλι ξεκίνησε. Και έφυγε το παιδί και βρήκε την υγειά του και λέει: Άμα ήξερα, θα έφευγα νωρίτερα από τον πρόεδρο. Ο Μένιος είναι αδυνατό. Να σου πω κάτι και για αυτούς που λες εσύ. Και καλά που λένε ότι φεύγουμε, ναι. Και είμαστε ευτυχισμένοι που λένε πάνε στο εξωτερικό, έτσι δεν λένε καμιά φορά έχω βρει την υγειά μου. Αυτοί σε πληροφορώ είναι οι πιο δυστυχισμένοι. Να σου πω γιατί. Από τη στιγμή που κάθονται και ακούνε 12-2 το Ραπτόπουλο, ναι. Και 2-4 το μεσημέρι και έχουν κολλημένο το ίντερνετ κολλημένο στο αυτί τους, είναι δυστυχισμένοι και περιμένουν να ακούσουν από την πατρίδα μια καλή κουβέντα έτσι για να αισθανθούν ότι είναι εδώ. Να το ξέρεις αυτό. Λες. Μην τους ζηλεύεις αυτούς. Αυτούς να τους λυπάσαι. Αυτοί μέσα τους λένε μακάρι να ήμουν εκεί στην Ελλάδα και με ένα πόδι. Κατάλαβες φίλε μου. Λες. Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα. Ο Σισε, ναι. Θα φύγει με 15 χαρτιά. Θυμήσου το. Στεφανάκη, θυμήσου το εσύ. Εγώ τα γράφω. Γιατί ο φίλος έχει λίγο... Να μην το πω Αλτσχάιμερ, να πω του χρόνου τέτοια μέρα, τι θα πουλάς. Άκου, του χρόνου τέτοια μέρα θα έχω σηκώσει το κατσαρόλι
και θα το βάζω στο καινούργιο ράφι που φτιάχνουμε. Στεφανάκη, να ρωτήσω κάτι ένα τελευταίο. Πες μου. Εσύ το Σάββατο, επειδή έρχεται ένας φίλος μου, ωραία, θα μπορεί να κυκλοφορήσει εκεί πέρα με την... Γιατί έχει κάτι διαδηλώσει, θα μπορεί να περνάει με τα μάξι. Μπορεί να κυκλοφορήσει, ναι, όλοι είναι φιλήσυχοι πολίτες εδώ της Θεσσαλονίκης. Γιατί δεν την κλείνουν, λέει, εκεί πέρα. Ή είναι, θα την κλείσουν προς δράμα σέρες. Γιατί λέει εκεί πέρα είναι ο πιο όγκος, ο μεγάλος. Όχι, όχι, επόμενη... είναι μια χαρά. Υπάρχει. Όλα, υπάρχει. Και κίνηση θα υπάρχει, αλλά θα περάσει ο φίλος. Τι έγινε. Ξέρω εγώ, τουρλου πέσανε πολύ εδώ πέρα. Πάμε αυτούς που έμεινε. Καλημέρα, ναι. Είναι θέλω στην Κο. Στην Κο θα έρθω, Αλέκο. Το μπαμπά το ρώτησε και βγήκε να μιλήσει. Θα με. Ρε εσύ, ο μπαμπά σου με είπε να μην σε αφήνω να μιλά, λέει, γιατί έχει. Τρώω μπούλινγκ από τον πατέρα μου. Μπούλινγκ, ρε φίλε, τρώω. 50 χρονών τρώω μπούλινγκ από τον πατέρα σου, ρε. Πάω, εντάξει. Τι πάω, ξύσει, άμα τρώω 50 χρονών μπούλινγκ από τον πατέρα σου. Αλέκο, άκουσε τι είπε ο κύριο Φωτιάδη, γιατί πάρτι σου να πούμε, δεν βγαίνει λύση στην Άνετα, αυτό θα πάει. Ναι. Ωραία, ας πάει στην Ανίτα, εγώ δεν πάω στην Ανίτα. Εγώ έχω γράψει ένα τραγούδι για την Ανίτα στην κιθάρα και στην κιθάρα. Δεν έχω γράψει ένα τραγούδι γιατί, για τα κορίτσια εκεί που γνώρισα στην ΚΟ και δεν ενδιαφέρομαι για να πάω στην Ανίτα. Στην Αθήνα δεν ξέρω να πατάω, θα πάω απευθείας στην ΚΟ με πτήση 6 Μαΐου. Γεια σας. Ωραίος. Τάκ, τάκ, περιεκτικός, σύντομος, καυστικότατος, τοποθέτηση φοβερή και τέλος. Ο παπάς όμως δεν τον αφήνει. Ας τον παπά. Τον παπά σου μην τον βάζει στη μέση. Ο άνθρωπος είναι κάποιας ηλικίας. Τώρα δεν μπορείς να 18, να φεύγει, 85, 86, πόσο είναι ο παπάς τώρα. Πάμε στον επόμενο κύριο. Έλα, φίλε. Σήμερα, ε. Χοντρό δάχτυλο έχει αυτός. Ναι, έλα, φίλε. Ράπρε, θα ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσεις. Ο Καρυπίδης λεφτά έχει. Και τι με γορυγόμενα του Καρυπίδη. Έλα, εσύ ξέρεις τώρα. Γι' αυτόν έχει, ναι. Όχι, για την ομάδα. Τι με νοιάζει, όχι, για την ομάδα δεν έχει. Εσύ ξέρεις πολλά. Και τι θες τώρα από μένα. Θέλω να μου πεις αν μπορεί να τοποθετηθεί στην ομάδα φέτος. Ναι, μπορεί να παλέψετε να μείνετε κατηγορία με τον Καρυπίδη. Όχι, όχι, για να μείνουμε κατηγορία, για να κάνουμε κάτι καλύτερο. Δεν μπορείτε να κάνετε. Το κάτι καλύτερο τι είναι, είτε μείνει στην κατηγορία είτε 10 είτε 8 θέση είναι το ίδιο. Ξάνθη για να βγει σε Ευρώπη, λε. Ξάνθη ατρόμητο. Ξάνθη ατρόμητο και Τρίπολη δεν μπορείτε να γίνετε, ρε. Γιατί δεν μπορούμε να γίνουμε. Γιατί δεν μπορείτε. Οπότε δεν έχει λεφτά. Λεφτά για την κατηγορία, αν την κρατήσει την ομάδα, λέει μπορεί να έχει. Άκουδο, φίλε, άκουδο, άκουδο. Καρυπίδης είναι φίλος με τον Μαρινάκη. Θα πάρει τρεις δανεικούς από τον Ολυμπιακό. Τέλειο. Σε πειράζει. Τέταρτος μπορώ να βγω. Όχι. Όχι. Γιατί. Θα σε δώσει παίκτες για να μείνεις κατηγορία. Αυτό είμαι δηλαδή. Και του χρόνου τέτοιο καιρό. Αυτός είμαι. Του χρόνου τέτοιο καιρό το Πάσχα όταν θα σωθείς κατηγορία θα βαλάνε οι καμπάνες, θα πούμε, κάτω στην Οσία ξένη. Δηλαδή εσύ τους Αργιανούς τους λες ότι του χρόνου πρώτη αγωνιστική θα πας στο γήπεδο για να πάω πέμπτος. Όχι. Θα πας για να σωθείς κατηγορία. Γιατί να πάω να σωθώ κατηγορία. Άμα δεν έρθει κάποιος άλλος επιδητής, πώς γιατί θα γίνει. Γιατί ρε φίλε, το πουλί σου 12 πόντους, 30 δεν μπορεί να γίνει. Γι' αυτό. Πάμε. Να το κάνουμε. Πάμε επόμενη γραμμή. Το πουλί σου είναι 12 πόντι. Άμα βρεις χοντρό ή δύο, δεν ευχαριστιέται. Τι να σε κάνω τώρα. Αυτός είσαι. Πάμε. Παραπάνω δεν πας. Τι πάρα τα συγκλονιστικά πάλι. Τι θες εδώ. Ο 12 πόντος θέλει να γίνει σαν γκάρε. Δεν γίνεται. Πάμε δεν... επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Πάμε ρε γάμο. Πάμε, ναι. Ραπ. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνουμε. Καλά κύριε εσείς. Να χαίρεσαι εκεί το πάνελ σου είναι πολύ ωραίο. Το χαίρομαι. Ναι, ωραία. Λοιπόν, είμαι ο αυτός που ντύνει την ομάδα στον ΠΑΟΚ. Τι είσαι αυτός που ντύνει την ομάδα, τι την ντύνει δηλαδή. Ναι. Φέτος θα κάνουμε κάτι πρωτότυπες στολές. Ο στυλίστας είστε. Ο στυλίστας, μπράβο. Αυτός που τα ράβει τα ρούχα ή τα σχεδιάζει. Ή και τα αυτός που τα σχίζει μετά. Αυτός που τα σχίζει. Λοιπόν, άκου τώρα τη στολή που θα σου πω. Ραπ. Έλα ρε κρύε, πάμε. Ακούς. Λέγε. Όχι κρύος ρε. Είστε άχυτος. Συνέχισε φίλε. Πάμε παρακάτω. Πάμε. Βολπλανέα. Θες να κάνεις χιούμορ, δεν το έχεις σαν τον κόκκινο. Πάμε, τελείωσε. Τι το έχεις ή δεν το έχεις. Πάνε. Θες να κάνεις και χουλιαμά. Έλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Μαζί μιλάμε. Ναι, μαζί. Ο Θόδωρος είμαι. Έλα, ρε Θόδωρε, τι έγινε. Καλά, πασά μου. Σ' ακούω, αλλά δεν είχα έτσι το χρόνο να σε πάρω. Για πες. Τα συγχαρητήρια και στα παιδιά. Δεν έχουμε μιλήσει ποτέ, δεν τα ξέρω, αλλά μου φαίνονται ωραίοι τύποι. Ευχαριστούμε. Άκουγα προηγουμένως λίγο την Έρα Σπορ. Ναι.
και λέω, οι δημοσιογράφοι εκεί έχουν συνέστηση το τι λένε. Έχει κάνει 100 Σαρδάμ, έχει πει ότι η Ρώμα κέρδισε μέσα στη Βαρκελόνη, μετά η Ρώμα κέρδισε μέσα στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου. Δημόσιος υπάλληλος είναι, ρε φίλε. Άμα έρθει η ακροαματικότητα χαμηλή, δεν θα τον τραβήξουν καμίτσικιά από πάνω. Έλα, ναι. Μόνο άμα αλλάξει, το κόμμα, τότε μπορεί να φύγει. Χαμηλή να έρθει η ακροαματικότητα, τα ίδια λεφτά. Υψηλή, πάλι τα ίδια. Τελείως. Δεν έχει κίνητρο. Λοιπόν, ένα πράγμα θα πω, καλά, ότι εμείς θα πέσουμε. Δεν υπάρχει θέμα. Τα παιδιά δεν ξέρουν, εγώ είμαι Παναθηναϊκός. Ναι, θα πέσουμε. Αλλά άκου να δεις τώρα το ωραίο. Ο κύριος Γιαννακόπουλος ανακοίνωσε ότι θα πάρει την ομάδα, λέει, από την Ευρωλίγκα να την πάει στη FIBA. Ο κύριος Γιαννακόπουλος το κάνει αυτό για ένα λόγο μόνο. Γιατί δεν θέλει να πληρώνει πια άλλο. Και αυτό γιατί. Γιατί στην Ευρωλίγκα θέλει πάρα πολλά λεφτά. Αν σκέφτεται να ασχοληθεί και με το ποδόσφαιρο, σου λέει θα πάω σε μια κατηγορία που παίζουν τα περίπτερα και οι μαχαλάδες. Δες ποιοι παίζουν εκεί. Και θα κάνει τον Παναθηναϊκό μια μικρή ομαδούλα. Την πιο σπουδαία ομάδα σε όλα τα αθλήματα στην Ελλάδα όλων των εποχών θα την καταντήσει ένα περίπτερο. Λοιπόν, και αυτός ο άνθρωπος. Θα πάρει την ομάδα του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο. Είμαστε καλά. Είμαστε στα καλά μας. Φυσικά δεν πρέπει να λέμε και στους Παναθηναϊκούς σαχλαμάρες και ψεύτικες ελπίδες. Ναι. Εγώ τώρα λέω και την ηλικία μου, δεν πειράζει, την ξέρεις. Εγώ είμαι 60 χρονών και βλέπω ποδόσφαιρο από τα 8 μου. Λοιπόν, από τότε που ο μπαμπάς σου ήταν ακόμα νεαρός και έπαιζε και κλωτσούσε μπάλα. Λοιπόν, θα με ξεγελάσει εμένα ο Γιαννακόπουλος τώρα λέγοντας ότι η κακή Ευρωλίγκα δεν τον θέλει. Δηλαδή, γιατί όλες οι άλλες ομάδες δεν έχουν πρόβλημα και έχει μόνο ο Παναθηναϊκός και δύο κύριος Γιαννακόπουλος. Ναι. Πολύ εύκολη λύση. Ναι. Θα πάρω την ομάδα, θα φύγω, θα πάω να παίζω με τα πέρατα τάβλα και τη χαλάστρα. Ναι. Και εντάξει, θα παίρνω τους τίτλους και θα λέω: κοιτάξτε, δεν πήραμε τους τίτλους. Και στο πρωτάθλημα όμως, επειδή στο πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός θα είναι ισχυρός, τα επόμενα 10 χρόνια θα το παίρνει ο Ολυμπιακός και θα γίνει έτσι. Και αυτός ο άνθρωπος θέλει να πάρει τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο. Καλά, εκεί μπλέξαμε. Δυστυχώς το μεγάλο μας λάθος ήταν που διώξαμε τους Βαρδινογιάννηδες. Από εκεί και πέρα, μετά όταν ήρθαν όλοι οι υπόλοιποι, μαζεύτηκαν όλοι. Πιστεύεις ότι ο Βαρδινογιάννης χαίρεται? Όχι, δεν νομίζω ότι χαίρεται. Δεν χαίρεται όμως. Όχι. Δεν θέλει και να ασχοληθεί όμως. Ήταν γι' αυτόν μια ευκαιρία να φύγει, ναι. Δεν ήταν μια ευκαιρία. Εγώ το Τζίγκερ, κατά την καθημερινή τον πάω, γιατί ο άνθρωπος ήταν έντιμος. Ένα κακό είχε ο Τζίγκερ. Λεφτά έδωσαν οι Βαρδινογιάννηδες, οι απόγονοι του Γιώργου του Βαρδινογιάννη. Λεφτά έδωσαν πολλά. Αλλά τα έδωσαν με μάνατζερ το Βέλιτς, το Ζάετς και κάτι άλλους απίθανους που του φέρανε ό,τι μπορείς να φανταστείς. Και μάλιστα ο Παναθηναϊκός, πρέπει να σου πω και να κλείσω με αυτό, ότι έφερε και τον πιο αστείο ποδοσφαιριστή, ίσως να κοντράρεται για το πιο αστείο ποδοσφαιριστή μαζί με εκείνον τον Βέιμπερ που είχε φέρει τότε τον Ταύρο της στα ταμπάνια ο Δασιγέννης, αν τον θυμάσαι. Ναι. Λοιπόν, ο κύριος Σάντος τότε μας έφερε τον περιβόητο Σαμπάιο. Ναι, να φανταστείς Σαμπάιο. Ότι οι δημοσιογράφοι όταν πήγαν στο αεροδρόμιο να τον υποδεχθούν δεν τον αναγνώρισαν. Διότι όταν τον είδαν είπανε «Α, και ένας Ταβερνιάρης». Ναι. Λοιπόν, και αυτόν τον Ταβερνιάρη μας το φέρανε για εξάρι κιόλας, να σαρώνει το γήπεδο. Κατάλαβες τι εννοώ. Τώρα ένας άνθρωπος με κοιλιές, με στομάχια, δεν θα τον θυμάστε εσείς περισσότεροι, γιατί πέρασε και στην Αθήνα τον είχαν, τον ψάχναν δουλειά σε κανένα εστιατόριο να τον βάλουν. Λοιπόν, ο κ. Βαρδινογιάννης λοιπόν έκανε μόνο αυτό το λάθος. Έδινε πάρα πολλά λεφτά, αλλά είχε ανθρώπους δίπλα του που καταλήστεψαν τον Παναθηναϊκό. Τέλος πάντων. Αυτά. Εσύ είσαι καλά. Ακόμα. Σε ακούω καλά. Ακόμα, σε βλέπω και μερικές φορές περνάω εκεί απ' έξω από τη μαρμίτα που έχεις στις εκπομπές. Σε βλέπω, ρε. Καλά, Πασά μου. Τους χαιρετισμούς μου και στα παιδιά είναι καταπληκτικοί, πολύ ωραίοι. Καλή συνέχεια στην εκπομπή. Γεια σας, κύριε Θόδωρο. Γεια χαρά. Ο Θόδωρος είναι γείτονάς μου. Όχι. Είναι σεναριογράφος. Έχει δώσει στο Hollywood. Μεστόλογο έχει δεχθεί. Πόσο χρόνο είναι? 58-59, στα 60 πάει. Πώς ακούγεται? Ο αδερφός του ήταν ηγετικός στέλεχος του Super 3. Τι λέει? Του παλιού. Εντάξει, πάμε να το ξέρω. Γείτονάς μου. Ναι. Μπαμ κάνει ποιος είναι. Οχ. Πάμε. Πάμε. Πέσπα έχει. Καλημέρα, ναι. Εντάξει. Έλα, καλησπέρα, τι κάνετε? Καλώς τον. Καλησπέρα από το Ερυθρόλευκο Μόναχο. Και Ερυθρόλευκο. Άρε, Στουτγκάρδη νόμιζα. Μιούνιχ. Έλα, μωρή, τι ψέματα να πούμε. Σιγά. Καλησπέρα στην όμορφη παρέα σας.
Τι κάνεις? Πήρα να ρωτήσω, Κωστή, πλήρω, αν έχεις πληροφορίες σχετικά με αυτό που λες με τον Άρη, ότι θα δώσουμε δανεικούς κτλ. Όχι, θα δώσετε. Α, εσείς θα δώσετε, ναι. Υπάρχει μια τάση. Υπάρχει μια τάση. Υπάρχει μια τάση, ναι. Τότε θέλω να δώσω συγχαρητήρια στη διοίκηση του Ολυμπιακού. Ναι. Μ' ακούς? Ναι, ναι, ναι. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στη διοίκηση του Ολυμπιακού που πέταξε από το άρμα της τη μικρή ομάδα της πόλης και έλαβε, λες, το άρμα της τη μεγάλη ομάδα της πόλης με τα περισσότερα πρωταθλήματα. Ορίστε. Είναι ένα ευχάριστο γεγονός, νομίζω. Μακάρι η δυνατή ομάδα της πόλης να δυναμώσει ακόμη περισσότερο και να βλέπω έχουμε μια και φιλία των Αριανών με τους Ολυμπιακούς. Δεν ξέρω. Πού οφείλεται αυτό? Ορίστε. Ορίστε. Βλέπω τους Αριανούς με τους Ολυμπιακούς μια καλή φιλία να έχουν. Ναι, δηλαδή παλιά... σε Άρης Ολυμπιακός και σε Ολυμπιακός Άρης σπάνια θα γίνει. Έγινε βέβαια στον τελικό κυπέλλου τότε η Μανούρα το 2008, mm-hmm, αλλά είναι σπάνια. Έχετε καλές σχέσεις. Εντάξει. Ναι. Είναι νέος έρωτας. Παλιά είχαμε με τον ΠΑΟΚ, τώρα έχουμε με τον Άρη. Δεν ξέρω τι να σου πω. Δηλαδή παλιά, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ που πέρασε από τα άρματα όλων των μεγάλων ομάδων, ξέρεις, πάρε ένα κυπελάκι και δώσ' μου Βενετίδιο, καφέ και πάει λέγοντας μετά. Μετά, ξέρω εγώ, δώσ' μου πάρε το μελίσι και δώσ' μου 6-7 εκατομμύρια σε άλλο άρμα αργότερα. Τώρα φτιάχνει δικά του άρματα. Χαίρομαι που μεγάλωσε λιγάκι, ας πούμε, έτσι. Ναι. Το Σαββατοκύριακο κι εγώ σκεφτόμουν να ανέβω όπως και ο Αυγερινός, αλλά φοβάμαι κι εγώ ότι θα είναι κλειστή η πόλη, δεν θα μπορέσουμε να κινηθούμε πουθενά. Δεν ξέρω, να έρθω, να μην έρθω. Τρολάρω, όπως έλεγε. Τρολάρεις τώρα, τρολάρεις. Άντε, όχι, όχι, γιατί είναι πόσα εκατομμύρια είναι οι φίλοι του ΠΑΟΚ? Είναι 3 εκατομμύρια, 4, 5, πόσο είναι? Το θέμα δεν είναι ρε πόσο είναι. Το θέμα είναι αν έχει παλμό ένα συλλαλητήριο ή όχι. Το θέμα, φίλοι, 26 βαθμούς θα έχει το Σάββατο και εκεί στη Μουδανίου θα γίνεται χαμός, εγώ πιστεύω. Λες, ρε. Θα πάνε και να βρέξουν εκεί τα μπούτια, ναι, όλοι. Αλλά οι selfie ωραίες στο συλλαλητήριο βγαίνουν, ρε, εσύ, Στέφανε. Ωραίες, βέβαια. Να δεις εκεί στην Καλλικράτη, κατά τη ξαπλώστρα με την άμμο, τη καυτή, να δεις τι ωραία σέλφι. Το φρέτο να ανακατώνεις με τα 7 παγάκια. Γεια σου, Αριανό. Γεια σου, Αριανό. Καμιά μιλφοκουνέλα εκεί να χαϊδεύεις, να δεις τι καλά. Μιλφοκουνέλα. Τραβάς τα στρίγκα από εκεί να φεύγει άμμο, ο κόκκος στη χαράδρα. Με έφτιαξε τώρα, με έφτιαξε. Ένωση Άρη Ολυμπιακού, αυτά είναι, θα ανέβω κι εγώ. Μην είσαι άχητος. Την εχιδάησετε την εκπομπή, ρε. Την εχιδάησατε πάλι, κτίνη. Θα κάτσω εγώ τώρα στο συλλαλητήριο να μην πει η Μιλοφοκουνέλα, τώρα βάλουμε καροτέν εξάριστα, ο πίστα την Πασαλίβο εκεί πέρα τώρα. Άσε αυτό, τώρα παρά. Εάν γίνει αυτό που λέτε. Θα γίνει, ρε. Θα γίνει. Εγώ λέω θα έχει 80.000 παόξι. 80.000 συλλαλητήριο στην Καλλικράτεια θα έχει. Ας γίνει και εκεί το συλλαλητήριο. Σε πειράζει ένα να έχει δικέφαλη πετσέτα εκεί στην άμμο και να έχει συλλαλητήριο. Πάλι συλλαλητήριο, γιατί, ρε. Καλά. Πάλι εκεί, τι έγινε. Να έχει 80.000, ε. 180 να έχει, εγώ γουστάρω. Γιατί, πειράζει, εντάξει, δηλαδή του, σε ενδιαφέρει ο τόπος που θα γίνει. Μάλιστα. Σε ενδιαφέρει ο τόπος, ας γίνει στην Καλκιδική. Τι έγινε δηλαδή? Να φρακάρουν οι δρόμοι εκεί πέρα, να γουστάρει ο κόσμος τουλάχιστον. Τέλος πάντων. Θα δούμε. Εγώ συμφωνώ με το αίτημά τους, ναι, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν πυροβόλησε κανέναν Ιβάν, δεν σκότωσε κανέναν Ιβάν. Έλα μωρέ τώρα λεπτομέρειες με το πιστόλι, πια αυτό τον άνθρωπο έχει άδεια οπλοφορία. Το ξέχασε τη ζώνη, τελειώσαμε. Ναι, το ξέχασε, σωστά. Δηλαδή ναι, τι. Όχι, εγώ είμαι... Συγγνώμη, ρε φίλη, σαν να μου λες να κατηγορήσει τον εισπράκτορα που έχει την κερματοθήκη ξεχασμένη τώρα. Σε παρακαλώ, το ίδιο πράγμα είναι. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Εγώ συμφωνώ, συμμερίζομαι τον πόνο του και εγώ μια φορά πήγα για ψώνια με την Καλάζνικο στην πλάτη, με πήγα μέσα, μάλλον κύριε Καστέ. Το είχα ξεχάσει, λέω και αυτά. Καταλαβαίνω πώ είναι, ναι. Και άλλωστε δεν πυροβόλησε και κανένα, μην το ξεχνάμε αυτό. Έτσι, δηλαδή δεν είναι πρόβλημα αυτό. Φανταστείτε τώρα, δεν είναι. Όχι, όχι. Τίποτα, αυτά τα λίγα. Τι λέγει στο Μόναχο τώρα, τι γίνεται εκεί πέρα? Πολύ όμορφα, πολύ όμορφα. Περνάμε ωραία. Όμορφα, δεν θα περνάτε. Αν πέρα 6-7 χιλιάρικα του μήνα, όμορφα περνάνε όλοι. Πολλά είπε. Κοίταξε, εγώ είμαι ένα Ραπτόπουλο εδώ, τρεις δουλειές κάνω την ημέρα, οπότε. Χαλάλι σου να τα γουστάρει, να τα τρώσει, καλοφάγωτα, ρε φίλε. Άμα συνεχίσουμε έτσι, στους γιατρούς θα τα φάω. Έλα, μην τα λέτε, σταμάτα, μην γίνεις ένα από το πουλιακό τώρα, αρχίζεις. Τα σωληνάκια βουλώνουν, προστάτη έχω, τρεις φορές την ώρα κατουράω, άσε τώρα μην γίνεις σε τέτοιο. Ραπτοπουλίζεις σε επικίνδυνα. Τον ακούω πολλά χρόνια, μας τρελάνει. Κόλλησες. Βούτα παξιμαδάκι τώρα στο ριζόγαλο και ας τα γάμι. Πάμε, επόμενη γραμμή. Παίξε καλά τον Άρη, βρε. Τι μίλφι είναι αυτό, ρε. Αυτή η εγγονή του Διονύση Παπαγίου. Έλα. Πω από τι πάσο ωραίο έχει. Σαν σήμερα πέθανε ο μεγάλος Διονύσης. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. 13 Απριλίου. Απρίλιο. Έφυγε ο Διονύσης. Ακούτε. Ναι, ρε φίλε, σε ακούμε. Ναι. Γαβδόπουλε. Έλα, φίλε. Είμαι
είμαι ο πελάτης ο οποίος συχνά κάποτε με τον Ολυμπιακό παίρνουμε τα λεφτά. Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Λέω ότι λείπει ο Ολυμπιακός από το πρωτάθλημα, γενικότερα από το Champions League, από το UEFA και δεν μπορούν τα μαγαζιά να πάρουν τα λεφτά, θυμάσαι. Δεν θυμάμαι. Πες όμως την άποψή σου. Πες την άποψή σου. Την άποψή μου ποια είναι, ότι τα μαγαζιά καταραίουν, δεν έχει Ολυμπιακό μέσα UEFA Champions League, τα μαγαζιά δεν μπορούν να πάρουν λεφτά Τετάρτη, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Πρωτάθλημα δεν υπάρχει από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός δεν πάει καλά. Δεν είμαι Ολυμπιακός όμως. Επαγγελματικά μιλά. Τι δουλειά κάνεις ρε φίλε? Ελεύθερος επαγγελματίας σήμερα από το που λέει. Τι πουλάς δηλαδή? Αυτό είναι πολύ γενικό. Τι ελεύθερος? Καφέδες πουλάω ρε Κώστα, τι να πουλήσω. Τι πουλάς? Καφέδες. Καφέδες αν πουλάς το κόστες. Καφέ ναι και αυτό. Ναρκωτικά να. Πουλάς. Και τι να κάνω, να περιμένουμε τον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ μας θα σκάτω σε όλα φέτος. Αλίμονο ρε φίλε σε κάποιον που περιμένει να οικονομήσει αν τώρα πάει καλά ο Ολυμπιακός ή ο ΠΑΟΚ. Όχι, δεν είναι έτσι. Είναι αλίμονο. Κοίτα, Κώστα, συγγνώμη λίγο. Αλίμονο ρε φίλε, τι συγγνώμη. Ναι, τα μαγαζιά πουλάνε με τον ΠΑΟΚ. Πουλάνε όμως όταν πάει και ο Ολυμπιακός πολύ καλά. Άκου τώρα την κίνηση. Αλίμονο στα μαγαζιά που περιμένουν από τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Από αυτό περιμένεις, γι' αυτό την πληρώνεις ένα σωρό λεφτά, ρε Κώστα, την Όβα να πούμε. Να με πω τι τιμημένη την Όβα. 185 ευρώ πληρώνω. Ξέρω πόσο κάνει η Όβα, τι για δουλειά κάνουμε. Εγώ ξέρω ότι σε 2-3 χρόνια οι νέοι που μαζεύονται στα καφενεία και στις καφετέρες να δουν Μπαρτσελόνες και τέτοια θα έχουν γράψει ένα παρά και τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟ και τον Άρη. Αυτό ξέρω εγώ. Τώρα εσύ... Ναι, αλλά συγγνώμη, εμείς, ναι, σαν ελεύθεροι επαγγελματίες, όλοι οι ελεύθεροι συνάδελφοι, πληρώνουμε Νόβα και Νόβα δεν βλέπουμε. Δεν βλέπουμε, το ξέρω. Δεν βλέπουμε παιχνίδια. Φέτος το Νόβα είναι 185. Η πιο χάλια ποδοσφαιρική χρονιά. Εντάξει, για τα καφενεία. Κρίθηκαν τα πρωταθλήματα της Ευρώπης από το χειμώνα. Κατάλαβες. Συμφωνώ. Όλα. Απλώς κάποτε έλεγα τον Κώστα. Αν δεν ξέρω αν το θυμάται στο παρελθόν. Ότι με τον Ολυμπιακό Τετάρτες, Πέμπτες, Τρίτες παίρναμε λεφτά. Τα μαγαζιά όλα. Άλλαξε επάγγελμα φίλε, μπάει, γεια χαρά. Γεια χαρά. Εγώ ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο, η δουλειά μου είναι το ποδόσφαιρο και προσάρμοσα τη δουλειά μου πάνω στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση έτσι ώστε να μην έχω ανάγκη τόσο πολύ τις ομάδες. Τελειώσαμε. Υπάρχουν και άλλα θέματα. Δεν πρέπει να καταναλωθούμε μόνο στο ποδόσφαιρο, στον ΠΑΟΚ και στον Άρη. Αρρώστια είναι αυτό. Δουλειά. Αυτό σου λέει για το καφενείο του. Τι θα έρθει ο μέσος οπαδός, θα έρθει να δει θέμα. Ποιο να δει, ΠΑΟΞΙΣ είναι. Τι θα τον πεις από τον ΠΑΟΞΙΣ τώρα. Αν ανοίξει καφενείο και ναι, περιμένει από την μπάλα. Όλοι από την μπάλα περιμένουν να παλιούν καφενείο. Τελειώσαμε, δεν είναι υγεία. Τι θες να κάνεις, δεν είναι υγεία αυτό. Πάμε δεν είναι υγεία. Δεν είναι υγεία αυτό. Τις λίγες φορές που έχει δίκιο. Δεν είναι υγεία αυτό. Να περιμένω εγώ να οικονομήσω από τον ΠΑΟΚ και ο Άγιος ΠΑΟΚ και ο Άγιος Ολυμπιακός. Είναι αρρωστημένη. Μια φορά την εβδομάδα θα είναι. Είναι αρρωστημένη επιχειρηματική επένδυση. Καλημέρα. Σωστό. Έλα. Καλημέρα, παιδιά. Ναι. Καλημέρα. Είμαι ένας δυστυχισμένος από εξωτερικό που κάθε μέρα βάζω είτε να ακούω επειδή βγάζω 5-6 χιλιάρια το μήνα. Είμαι ένας δυστυχισμένος. Πήρα να μου πείτε μια λαλακία να φύγει η δυστυχία μου γιατί είμαι πολύ δυστυχισμένος. Ναι. Βγάζει 6, δώσε ναι, τα μισά σε μένα. Ωραία, στην είπα. Φέρ τα μισά. Ναι, είναι μεγάλη δυστυχία. Μεγάλη. Ναι. Και πέσα τις κότες του Πειραιά, κότες οπαδικά, όχι προσωπικά, να μην παρεξηγηθούμε. Ναι. Να μην έρθουν το Σάββατο, γιατί στον πρώτο ομιλητή θα πετάμε κάτι φωνικά όπλα, έτσι θα πανηγυρίζουμε εμείς. Αποδείξεις, θα πετάς. Με κάτι ρολά ποταμιακές. Μην βρήκαν ένα παιδί στο κεφάλι και μείνει στον τόπο. Έχουμε κάτι φωνικά όπλα, να μην έρθουν. Είναι επικίνδυνο, δεν είναι επικίνδυνη ζώνη. Δεν μου λες τώρα. Λέει, ο άλλος πήρε λέει από το Ερυθρόλευκο Μόναχο. Ναι, ναι. Και εγώ τώρα σε λίγο που θα τελειώσω τη δουλειά θα πάω σπίτι, με περιμένει η Μόνικα Μπελούτσι με περιμένει. Αυτό ήτανε. Αυτό ήτανε, εντάξει. Πάμε επόμενο. Τα είπε το παιδί. Ποιο σαμπάιρο ένα παιδί. Εμάς φέρναν λαμπούτλα που έπαθε ελονοσία. Μοχάμε τάχα με ένα κοντύτερο πόδι, Τάισον Νούνιες που ήταν κοντός και μύριζε το κεφάλι ποδαρίλα. Τα θυμάμαι φίλε. Τα καλά χρόνια του Πασόκ, τα θυμάμαι. Με τον Πασοξή τον ΑΕΞΥ που είχατε εκεί και χρέωνε 600 τον Νούνιες με τον Μπάγεβιτς. Τα ξέρουμε φίλε. Τα καλά χρόνια του Πασόκ, του ΠΑΟΚ.
Λοιπόν, Ραπτόπουλε, εγώ που την έχω 13 εκατοστά σε στήση, είμαι μικροτσούτσουνος ή νορμάλ. Μικρός είσαι, φίλε. 13, πότε είσαι μικρός. Λοιπόν, ετοιμάσου για νέα φορεσιά ξεκούμπλου της φόρμας, ρόμπας για θέματα Άρη με Γρηγορίου, δανεικών από Ολυμπιακό και τον Τον Πάπα, Μεσακίεβιτς. Καλά εσύ, ρε φίλε, 7 κατηγορίες να πέσεις, βλαμμένος γεννήθηκες, βλαμμένος θα πεθάνεις. 15 κατηγορίες, 500 τούβλα να σε φάνε ακόμα από το Χαριλάου, βλάκας θα παραμείνεις. Λοιπόν, στα λέω έτσι κατηδίαν. Δεν πυροβόλησε ο Ιβάν Γκάβρε τα παιδιά σου. Εσύ τα συμβουλεύεις να μπαίνουν μακριά από την πρέζα. Κάτι τόνι λέει πιάστηκαν ο 434. Λέει ένας, όσο βγήκε ότι θα σκάσει η ΑΕΚ, τόσο θα βγει ότι ο Άρης θα πάρει δανεικούς από τον Ολυμπιακό. Ο 283. Μάλιστα. Επόμενη γραμμή, ναι. Καλησπέρα, Ραπτόπουλε. Καλησπέρα, κύριε. Γιώργος από Σουτκάρδη, ΠΑΟΚ. Γιώργος από Σουτκάρδη, Ολυμπιακός. Εσείς είστε δυστυχισμένοι ή ευτυχισμένοι? Είμαστε, εμείς οι υπαλληλίδες είμαστε δυστυχισμένοι μας, αλλά κάνεις λάθος. Εμείς είμαστε χαρούμενοι, που το παίρνει η ΑΕΚ. Γιατί ρε φίλε? Δεν θέλαμε να το πάρει ο ΠΑΟΚ απλά. Γιατί? Δεν μας πήρασαν εδώ πέρα, δεν είναι και πολλοί. Και τι είναι αντιπαοξίδες, πρώτο. Στη Στουτγκάρδη όλοι παοξίδες, ναι, 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 σωστό, σωστό. Και έχω θέλω να πάρει πρόταση με ο ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι ο επιβίτορας. Για ερώτηση θέλω να σου κάνω. Πότε θα στείλει Στουτγκάρδη, ρε φίλε? Stand-up, comedy και αυτά. Πότε θα πάει Στουτγκάρδη, σε ρωτάνε, ρε. Δεν καταλαβαίνω, ρε φίλε. Ξαναπέτρε. Για αυτό το stand-up comedy, τη μαρμίτα που θα κάνει Στουτγκάρδη. Πότε θα έρθει Στουτγκάρδη? Όταν τα στάξουνε. Πότε θα έρθει Στουτγκάρδη? Όταν τα στάξουνε. Θα πληρώσουμε, δεν έχουμε πρόβλημα. Εμείς πληρώνουμε. Ναι, όταν θα το οργανώσω και με πούνε είναι τόσα, θα έρθω. Πόσο θες, 5 κατοστάρικα, 6 κατοστάρικα, πόσο θες? Θα φύγω από την Τούμπα για 5 κατοστάρικα εδώ στη Στουτγκάρδη. Τρελός θα είσαι. Ραπτοπούλε, έχουμε ένα καφενείο εδώ πέρα. Ναι. Άμα κάνουμε stand-up comedy, ναι, θα σπάσουμε παγκοσμίως ρεκόρ, να ξέρεις. Ωραία, κάντε την πρόταση και εγώ εδώ είμαι. Τι προκαταβολές, να έρθουν και ερχόμαστε. Είναι κάτι παππούδες που παίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, τάβλη, ρίμπα. Έχουν τώρα πόδα που μου διάζει το πόδα μου, το αλλάζουν μεριά μετά. Τι λέει? Ναι. Ναι. Είναι σαν το κόκκινο. Κουράστηκα, κουράστηκα. Με τι ασχολείστε? Δουλεύουμε. Σιδερά. Τι? Εγώ είμαι σιδερά. Εγώ είμαι Μερσεντές. Μερσεντές. Στη Στουτγκάρδη. Μερσεντές είπε. Μερσεντές. Μερσεντές, ρε Στουτγκάρδη, τα κεντρικά εκεί είναι. Ντάιμλα. Εκεί είναι. Ναι. Μου λες, να σε ρωτήσω το εργοστάσιο της Μπος εκεί κοντά είναι. Κοντά είναι εδώ, πέρα δίπλα. Ναι, γιατί έχω ένα ξαδερφάκι μου δουλεύει και καμιά 25 χρόνια γι' αυτό. Δεν μου λέτε, ρε. Για πες μου. Το ξέρουμε 100%. Για πες. Σοκολίδης Αποστόλης, Λάκης. Ένας ψηλός, νταμάρι, ένα ψηλό νταμάρι γίνε. Το Λάκη. Ο Λάκης, ναι. Το Λάκη, λέει. Το ψηλό. Με τα παιδιά τα ψηλά, τα παιδιά του που είναι 1,90. Ναι, ναι, κατάλαβα κιόλας. Ναι. Αδερφέ, να σε ρωτήσω λίγο, ποιος είσαι ακριβώς? Εγώ είμαι ο Στέφανος. Έρα που θα βγούμε έχουμε και γνωστοί τώρα. Έχουμε να σε γνωρίσουμε προσωπικά, ρε φίλε, να τα πούμε από κοντά κάμια μέρα. Όποτε θες. Κοντά είστε. Ναι. Κοντά μας. Το ξέρει, ξέρεις τον Λάκη, ρε φίλε. Ναι, τον Λάκη δεν ξέρω. Μορφή μεγάλη, Όταν κοιτάζει και τη μουστάκα, λίγο κοιτάει, λίγο μισθή. Ναι. Έχουν δουλειές τα παιδιά. Ράπλα, σε ρωτήσω, ο κόκκινος, το ποσοστό που πήρε στο δικαστήριο, λίγο δεν ήταν? Τι πήρε? Το ποσοστό του κόκκινου, λέει, στο δικαστήριο που πήρε. Καλά ήταν. Ναι. Λίγο ήταν. Πώς έπρεπε να πάρει? 35%. Τι να πέτε, 80 έπρεπε να πάρει. Γιατί, γιατί δεν γουστάρετε κόκκινο? Γουστάρετε πολύ, αλλά εντάξει, τα παλαιστά παίρνει. Γιατί ρε φίλε. Το κόκκινο θα είμαστε γουίσκια, ρε φίλε. Γιατί ρε φίλε το λες αυτό, αυτό είναι προσβλητικό. Τα λογικό είναι, ρε φίλε, τώρα δεν πει. Φύγαμε, κρυώσαμε, φύγαμε. Κάπου η γραμμή χάθηκε, ρε μάγκες. Πάμε, το τελευταίο δεκάλεπτο δεν μ' αρέσει. Καλημέρα, πέσαν και οι γραμμές, ναι. Καλημέρα. Τελείως, κρύωσε η δουλειά. Ναι. Στέφανε, παρακαλώ. Σαράντο, ναι. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Ευχαριστούμε. Αυτό το Χριστός Ανέστη, μέχρι πότε το λέτε? Μέχρι Ιούλιο, ρε. Μέχρι όταν θα ξαναζωντανέψει ο Ανδρέας. Όταν ζωντανέψει ο Ανδρέας. Η ανάσταση του Ανδρέα, όταν θα γίνει, τότε θα σταματήσουμε. Θα λέμε Ανδρέα,
Είμαστε εδώ. Κοίτα, μετά από 500 χρόνια μπορεί και τον Ανδρέα να τον κάνουν σαν τον Χριστό ότι ήταν Θεός. Ο Ιησούς την τελευταία λέξη που είπε φόφη δεύρω έξω. Ναι. Δεν ξέρω αν αναστεθεί, αλλά Άγιος θα γίνει μια μέρα. Ποιος, ο Ανδρέας. Αλλά, γιατί. Και, Άγιοι περισσότεροι που γίνονται. Ο γιος του αναβαθμίστηκε, έγινε το Μεάρχη, τον έκανε φόβη το Μεάρχη. Ναι, κάτι έγινε εκεί. Από πρωθυπουργός πήγε έγινε το Μεάρχη. Ναι, κάτι έγινε. Ο δήμαρχος Κλητήρας. Πού τους βρήκατε ρε ουτσενάφτους, πού τους βρήκατε ρε. Από πρωθυπουργός έγινε το Μεάρχη. Του λέει φόφη εκεί. Από έξω το που θα παίρνετε θα πάτε στο τριέτσμος πάτε. Αν ψάξεις όλες οι πρωτεύουσες οι μεγάλες, οι πρωθυπουργοί γίνανε δήμαρχοι. Κατάλαβες, παραπάνω ότι η Γαλλία νομίζω κάποτε είχε γίνει αυτό. Ούτε στη Βουλή θα μπει το όπως πάτε, ούτε να. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Το μόνο σίγουρο είναι αυτή τη φορά θα είμαστε η κυβέρνηση. Τώρα με ποιον δεν ξέρω. Δεκανίκη δηλαδή, αλλά. Κοίταξε να δεις, κάποτε θα συμβαίνουν και αυτά. Πόσο χρόνο είσαι, Ούτσενα? Το 50 γεννηθείς. Σιγά σιγά η γενιά σου πρέπει να φεύγει, σύμφωνα με τον Λομβέρδο. Πού να πάμε? Στον τάφο, πού να πάμε. Ναι, 35 χρόνια πλήρωσα εγώ τέβε. Και εγώ θα πληρώσω 50 και δεν πάρω σύνταξη. Δεν με νοιάζει τι θα κάνεις, εγώ τι κάνω. Μας έστειλε ο φίλος. Για το κράτος είστε φύρες. Κοίταξε να δεις. Για το κράτος είσαι φύρα. Γιατί ο ελεύθερος επαγγελματίας πλήρωσε από την τσέπη του. Ρε φύρα είσαι. Για το άκουσε με εμένα. Για το κράτος φύρα, κακόζει. Ενώ οι υπάλληλοι όλοι ιδιωτικοί λέγονται ή δημόσιοι δεν πλήρωσαν από πάνω την από τσέπη. Πάνω από 65 χρονών είσαι φύρα στην Ελλάδα. Εσύ πόσο είσαι τώρα? 50. Σε 10 χρόνια θα είμαι φύρα. Παραγωγικότατος. Γιατί? Τι κάνει ρε για που είναι παραγωγικός? Τι κάνει? Ναι, τι κάνεις? Τον είδες από κοντά πως δουλεύει, ε? Όχι, αυτή τη στιγμή, τι κάνεις? Αφήνει παίρνει τον κασμά και από τον κασμά παίρνει το πατόφιαρο. Και βαράει και το χρυσέρ στα ενδιάμεσα διαλύει. Όχι, ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα μου, όταν λέει δουλεύω 15 ώρες. Άλλο λέω εγώ τώρα, η κουβέντα μας άλλη είναι. Ποια? Για το Λομβέρδο και το κράτος είσαι φύρα. Μη. Για ποιο Λομβέρδο? Γιατί άμα πάθεις εσύ ένα καρκίνο τώρα. Ναι. Και σε πληρώνει 4 χρόνια χημειοθεραπεία το κράτος. Ή πάθουν τα νεφρά σου κάτι. Γιατί ρε να πάθει ρε. Γιατί μπορεί να πάθει. Να μην πάθει. Λοιπόν ή θα πάθω εγώ. Είμαι φύρα. Κοίταξε να δεις. Είμαστε ζούμε εις βάρος του κράτους. Έχω προβλέψει εγώ αλλά και ιδιωτική ασφάλεια. Ούτσενε. Και εκείνο το ομορφοκόριτσο ή ξένο Γιαννακοπούλου, τη θυμάσαι εκείνη τη γλυκίτα τη, σα έφυγε και αυτή τη. Πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ και εκείνη. Τη θυμάσαι εκείνη την κόπο. Πού τη βρήκαμε, ρε. Ο Λομβέρδο, τι όμορφια. Ζείτε πολύ. Πού τη βρήκαμε. Αυτή ήταν χαμένη. Πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, σου φύγε και αυτή, σου φύγε και το ξέρω. Ναι, το ξέρω. Το ξέρω. Και κάποιο άλλο έφυγε. Ναι. Τι ομορφιά ήταν αυτή, πώ τη χάσατε. Εκείνη πήγε να καταργήσει το τσιγάρο, καθυμάσαι. Αλλά αποτυχία με τη Φόφη μαζί ήταν, ε! Ωραία γυναίκα η Φόφη. Ποιο? Πού να δεις. Λίγο στη μόρσα το χυλάκι. Δεν μου λες, Στέφανε. Δεν ξέρω αν θυμάται κάτι, να σου λίγο Σαράντος. Όταν πέθανε ο συγχωρεμένος ο γεννηματάς, ήταν παντρεμένη. Η Φόφη. Η κόρη του. Ναι. Όχι. Ε? Όχι. Όχι, όχι. Η άλλη. Α, για την άλλη δεν ξέρουμε. Πιο μεγάλη. Γιατί το λες αυτό, δηλαδή. Γιατί, πού θέλεις να καταλήξεις. Κάτι άκουσα γι' αυτό, μωρέ. Ότι η μεγάλη ήταν παντρεμένη και. Μπερδεύτηκε πουθενά. Ο γαμπρός. Ξέρεις κανένα εσώρουμε. Αλλά δεν πρέπει να είναι παντρεμένη, μωρέ. Δεν ξέρω, Ουτσένα. Δεν πειράζει, μωρέ. Δεν ξέρω. Και μου είπε, όχι συγκεκριμένα, μου είπε ότι δεν πήγε στα γεώργια. Εγώ θα κάνω το 2,9%, 3,2% να μπούμε στη Βουλή. Κάτι και αυτή κόμμα, ρε. Να ξέρεις. Από τη Νέα Δημοκρατία απόφυγε. Δεν μου λες, ρε Ούτσενα. Ναι. Εσείς έχετε κάποια συμφέροντα, είστε συναισθηματικά δεμένοι με τα κόμματα. Πού λες τα κόμματα, να σου πω κάτι. Ναι, εμείς τώρα που δεν είμαστε συναισθηματικά δεμένοι και δεν έχουμε συμφέρον με τα κόμματα, τι να κάνουμε τώρα για εσύ τώρα. Ποιος είσαι, τι λέτε για μένα, ότι ήμουν γραμμένος στο Πασό και ξέρω εγώ. Άλλο λέω, άσε εσένα, δεν σε κατηγορεί. Δεν έχω πατήσει σε πολιτικό γραφείο. Παιδάκι μου, άστο τώρα. Εγώ τώρα που δεν έχω κανένα συμφέρον. Ναι. Από κανένα κόμμα. Ναι.
δεν έχω υποχρέωση συγγενή ή φίλο σε κανένα κόμμα. Ναι. Τι να κάνω τώρα εγώ. Κοίταξε να σου πω κάτι. Ναι. Συμφέρον, δηλαδή για συμφέρον όλα είναι, γίνονται. Ναι, για συμφέρον. Εγώ ναι. Το 1971 η Χούντα με έβαλε στη ΔΕΗ. Η Χούντα σε έβαλε στη ΔΕΗ. Ναι. Και έγινε Πασόκ μετά. Έφυγα. Έφυγα από τη ΔΕΗ. Το 1976 με έβαλε ο Καραμπαλής στη ΔΕΗ. Έφυγα. Το 71 σε έβαλε Χούντα στη ΔΕΗ και ξανά ναι. Σε έβαλε στη ΔΕΗ. Ο Καραμαλής με έβαλε το 76. Καλά ρε ούτσε ένα πλατανόφιλο ήσουν από τον ένα στον άλλο να βέρτα τι γίνεται. Όχι δεν είναι θέμα, δεν πήγαινα ρε. Πρώτα απ' όλα όταν η Χούντα ήταν η ΔΕΗ ζητούσε προσωπικό. Και πήγες εσύ εκεί. Πήγα αλλά δεν μ' άρεσε. Αλλά είχε βούρδουλα εκεί πέρα πρέπει να δουλέψεις. Όχι είχε λίγα λεφτά. Α ναι αλλά έπρεπε και δουλειά να δουλέψεις. Και έφυγες. Ναι, και το 76 τα ίδια. Είχε, αλλά το 76 είχα και προϋποθέσεις. Κάτσε ρε ούτσενα. Ναι. Εσύ πήγες επί Χούντας, έφυγες και ξαναπήγες επί Καραμαλή. Ναι, ναι. Ωραία. Μεγάλη φύρα είσαι δηλαδή. Κακός ζεις. Ναι. Κοίταξε, εγώ όπως λες εσύ, ανήσυχος ήμουν εγώ. Δεν μπορούσα. Εγώ ήθελα να δουλεύω 18-20 ώρες και να βγάζω λεφτά. Μάλιστα. Και τελικά έμεινε στην ΕΔΕΗ. Όχι ρε, τρελός είμαι. Τι έκανες επαγγελματίας. Ελεύθερος επαγγελματίας. Έφυγες από τη ΔΕΗ. Ναι. Και έφυγα και ξέρεις πώς μπήκα. Εφάπαξ πήρες. Από πού. Όταν βγήκε σύνταξη. Από πού, από το ΤΕΔΕ. Από τη ΔΕΗ πήρες. Αφού έφυγε από τη ΔΕΗ. Αφού έφυγα, σε 2,5 μήνες έφυγα. Μα, δεν πήρες. Καταλάς. Και έφυγε, τη δεύτερη φορά μπήκαμε. Σηκώσαμε το χωριό μας λόγω κάρβουνα από κάτω. Ναι, ναι. Και μας πήρε όλο τον κόσμο τον άνεργο. Όχι άλλο κάρβουνο, όχι άλλο κάρβουνο. Κατάλαβες, το χωριό μου είχε με πετρέλαιο από κάτω, δηλαδή κάρβουνο. Κάρβουνο και πετρέλαιο. Από καρκίνο πώς πήγατε εκεί, πώς πήγατε. Δόξα τω Θεώ. Τι καρκίνο, ακούς τον κόσμο, δηλαδή στη Θεσσαλονίκη δεν πεθαίνουνε. Το ποσοστό δεν με νοιάζει. Τι ποσοστό, δεν υπάρχει εδώ ποσοστό. Λιγότερο είναι από ό,τι είναι στην Αθήνα. Γιατί μου είπαν εκεί ότι οι φίλοι που ήταν την Πτολεμαϊδα ότι ο θηροειδής τους είναι σαν αερόστατο εκεί πέρα. Καλά πες τους, καλά. Πρώτα, κοίταξε να σου πω κάτι. Ναι. Τρεις μονάδες ναι. Που ήταν στη ΔΕΗ ναι. Έχουν κλείσει, τις έχει κλείσει η Βάσο Παπαδρέμου. Τα φουγάρα αυτά έχουν σταματήσει από καιρό. Πήγαμε, τα βλέπω τα μία. Η Βάσο πια εκείνη μονόφθαλμη. Άμπραβο. Πάμε! Η Βάσο είναι αυτή που είναι σαν να σημαδεύει βόβλο συνέχεια. Αυτή η Βάσο την είχε φιλικά. Το αραμάτι κλειστό. Ο Πατατούδης θα πούμε. Χάιδευε. Ναι, και όταν κολλάγαμε τον Πατατούδη πήγε ο σύνδεσμο φίλων ΠΑΟΚ Μακεδόνες εκεί την εποχή του 98 και μαζί με τον Ακριβόπουλο και είπανε όχι ο Ραπτόπουλος πρέπει να φύγει από τα ραδιόφωνα. Το ΠΑΣΟΚ το ενοχλεί και τον ΠΑΟΚ. Σκίσανε κύριε Ραπτόπουλε. Οι Μακεδόνες το 98 Κερμελής. Τον περιμένω. Αν μπορεί να το συναντήσει. Καλημέρα, ναι. Δεν μπορώ να τον βρω. Ο επόμενος πελάτης. Έλα φίλε, ναι. Καλημέρα, καλημέρα φίλε, ναι. Ποιο ποδόσφαιρο να μιλήσει. Τι να πει για μπάλα, δεν μιλήσει με καμιά μιλφάρα. Στη Θεσσαλονίκη να μιλήσω για ποδόσφαιρο. Τρελώσει, ρε. Κάνα μωρό με κοτσίδε. Λέγε, φίλε. Γιατί δεν δίνει καμία ελπίδα στον ΠΑΟΚ μετά την έφεση. Γιατί έτσι μαθαίνω. Α, έτσι μαθαίνει. Έχει δηλαδή πληροφορία. Ναι, έχω πληροφορία. Ότι δεν θα. Το βίντεο που βγάλανε. Που έβγαλε αυτό. Το έχει χεσμένο το βίντεο ο δικαστή. Ναι, ρε. Εντάξει, δεν ξέρω αν το έχει χεσμένο. Έτσι λόγω. Δείχνει πολλά πράγματα όμως. Ρε, εσύ θες την αλήθεια ή το παραμύθι. Τι εννοείς τώρα αλήθεια. Θες την αλήθεια να σου πούμε ή το παραμύθι. Θες ελπίδα, το βράδυ κοιμηθείς με ελπίδα. Το βίντεο, ρε, εσύ λέω, το βίντεο δείχνει πολλά πράγματα. Βρε, δεν πάει να δείχνει το βίντεο. Ο διαιτητής ανέβηκε απάνω. Τελείωσες. Δεν έχεις ελπίδες. Ναι, όμως τους δείχνει τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Ναι. Να τους δείχνει και τους λέει. Να τους λέει βγείτε έξω. Ναι. Ο ίδιος βγήκε. Βγήκε ο ίδιος. Βγήκε εκεί μπροστά μου. Και δεν μου λες. Άμα γίνει τώρα δηλαδή εσύ τι πιστεύεις. Ότι θα ξετιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ και θα τιμωρηθεί η ΑΕΚ. Αυτό σου είπα να πιστεύεις. Πίστευέ το. Δύσκολα. Μα πίστευέ το. Εγώ δεν το πιστεύω. Εάν το πίστευα θα σου το έλεγα. Ναι, θες ναι, να σου πω, άκου, άκου εμένα, θες να σου πω κάτι το οποίο είναι άλλο από αυτό που ξέρω και άλλο από αυτό που πιστεύω, να αρέσει τα αυτιά σου, τι θες.
Όχι ρε, δεν θέλω να ακούσω αυτό που μου αρέσει. Αυτό που λες. Αυτό που λέω είναι αυτό που μαθαίνω και αυτό που πιστεύω. Αν αύριο ο δικαστής δικαιώσει τον ΠΑΟΚ, θα πει ότι εγώ είχα λάθος πληροφορία, έκανα λάθος. Γιατί δεν μπορεί να γίνει. Έπρεπε να φέρει τον Κομίνη εκεί μπροστά. Έπρεπε να το φέρει εκεί μπροστά. Αυτό είπε και ο κύριος. Πώς το λένε τον. Και να βλέπουν το βίντεο μαζί και να λέει τι γίνεται εδώ πέρα και να βλέπει τον Κομίνη πώς θα γίνει. Θα έπρεπε να τον προσάγουν βιαίως, να τον πάρουν εκεί από το σπίτι που κάνει νάνι-νάνι με τη γυναίκα και το μωρό και να του πούνε έλα εδώ. Η διαδικασία αυτή δεν αυτή. Προβλέπεται. Αφού δεν προβλέπεται λοιπόν. Η βίαιη προσαγωγή. Αφού δεν προβλέπεται. Χωρίς βίαιη. Προσαγωγή σχέτη. Να εγκαλείστε από τον εισαγγελέα. Δεν πάει. Δεν είναι ποινικό δικαστήριο. Για βιαία προσαγωγή. Έπρεπε να είναι εκεί. Αυτά η δημοκρατία είναι. Άμα ήταν επί Πατακού, θα τον παίρνανε να πούμε. Ήδη θα ήταν εκεί. Θα είχε καταθέσει, θα μπορούσε να τρώει κανένα βρωμόξυλο στον δρόμο. Κάνα τσιλίξουμάκι. Αλλά επειδή θέλετε δημοκρατία, τώρα θα φάτε μείον τρεις δημοκρατικά. Άμπραβο. Δεν θέλατε τον Πατακό, θέλατε δημοκρατία. Για τον Στέφανο κάτι. Είναι ένα γλυκό ρεσί. Είναι ένα γλυκό που μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, αν μου φέρει 2-3 ταξιά μπροστά μου, ναι, θα τα ξεσκίσω και πιστεύω αρέσει και σε σένα. Μιλφέιχ. Πάρα πολύ. Το Μιλφέιχ. Μιλφέιχ και Μιλφοτερόλ. Και Μιλφοτερόλ. Όσοι ναι, δεν μπορούν να πάνε με μικρές, την πέφτουν στις Μιλφέιχ που είναι πιο εύκολες. Κατάλαβες. Όσοι δεν μπορείτε να βρείτε ωραίες γυναίκες 25-24. Σε μιλάω γιατρός του έρωτα εδώ πέρα. Κάθε μέρα με 25 ναι, τώρα σε μιλάει εδώ. Άκου, άκου τώρα του στροφοκάμινου με φράντζα τώρα εδώ. Μας αναλύει για τον έρωτα. 27 χρονών άνδρες. Πάτε με γριές 50 ετών. 50. Πάνε ρε 40 ρε, ξέρω να σε δω ρε που με λες εμένα να πούμε. Εγώ στα 25 με 50 πήγαινα. Τι πας ρε. Στα 50 να πας με 25. Στα 25 να πας με 50. Πώς θα πας ρε 25 με 50. Ποιος πάει με 50 ρε. Εσείς, η Μιλφάρα. Και η Μιλφάρα ρε είναι 35-45 ρε. Και υπάρχουν Μιλφάρες που κάνουν καλό έρωτα και ξέρουν και υπάρχουν Μιλφάρες που δεν ξέρουν που πατάνε. Ναι, ναι, ναι. Τα λέει τώρα ο άλλος εκεί. Δεν χρειάζεται η Μιλφάρα, δεν θα είναι 50. Είσαι αναγλάκιατρος, τι έπαιξε. Υποκλικεμία σε έπιασε. Άκουσε εδώ τώρα τον Απτόπουλο καινούριος παρουσιαστής στο Power of Love τώρα. Σε παρακαλώ τώρα. Άιντε τώρα. Ακούς, ακούω. Βγαίνει και βγαίνει αυτός ο οδηγός του ΣΑΤ, του Κυρσάβα, ρε, εσύ χρόνια τώρα. Ναι. Ρε, εσύ έχει κατατίσει κουραστικός, κάθε μέρα το ίδιο και το ίδιο. Ας το παιδί να βγει. Παίρνει τηλέφωνο, καλημέρα ναι, εδώ, καλημέρα εκεί, στην καλημέρα πιο ερωτική πόλη. Βγαίνει με τον που τον ακούω, αυθόρμητα, χωρίς να έχω τίποτα μαζί του, λέω καλώς τα ξέφτια, τα δυο. Και λέω, εντάξει, αυτό είσαι γάβρε, έχεις κατατίσει να είσαι αυτό, ένα από αυτά τα δυο. Ναι. Άντε, τα λέμε. Γεια σου, Μιλφωτεράκια. Καλημέρα. Τι έπαθες, υπογλυκαιμία έπαθες. Ας το 40 να φάει ένα κουραμπιέ, ένα κουρκουμπίνι, ένα παστέλι. Στεναχωρέθηκε που πιάσαν τους φαντάρους οι Τούρκοι. Έχει φάει όλο το ταψί έχει φάει. Τέσσερα μου ρουμάντιλα ξόδεψε. Καλημέρα. Ανέστη το κτίνος. Αυτός ο αερόσακος από τη στεναχώρια έγινε εδώ. Ναι. Τρεις τελευταίοι, καλημέρα. Η κοιλιά έγινε για αυτόν τον Κιλκισιώτη που πιάσανε, κατάλαβε. Έλα τη γραμμή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Δεν ήθελα να τηλεφωνήσω στην εκπομπή για προσωπικούς καθαρά λόγους, αλλά ο λόγος που τηλεφώνησα είναι μια τοποθέτηση του αγαπητού κύριου Σαράντου. Καλησπέρα κύριε Σαράντο. Γεια σας. Καλησπέρα και εσένα Στεφανάκη μου. Γεια σας κύριε Νίκο. Και ο ακροατής πριν τον φίλο τον Νούτσενα, ο οποίος χαρακτήρισε το φίλο μου τον Γρηγόρη το κόκκινο. Είναι άλλο πράγμα να ακούς ραδιόφωνο γιατί σου αρέσει, είναι άλλο πράγμα να το ακούς γιατί πρέπει να περάσει η ώρα σου. Είναι άλλο πράγμα να το ακούς γιατί θέλεις να ξεδώσεις από αυτά που μπορεί να τραβάς μέσα στο σπίτι σου στην καθημερινότητά σου. Εάν υπάρχει άνθρωπος που ακούει Μετρόπολης καθημερινά, ειδικά 2 με 4 και χαρακτηρίζει τον Γρηγόρη το κόκκινο και λέει πως δεν πρέπει να πληρώνεται για αυτό που κάνει, προφανώς κάποιο πρόβλημα έχει και πρέπει να το ψάξει. Γιατί ο Γρηγόρης ο κόκκινος είναι αυτός που είναι, με τα ελαττώματά του, αλλά έχει τεράστια προτερήματα και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά τι σημαίνει ελληνικό ραδιόφωνο. Αν μη τι άλλο, προσωπική μου ταπεινή άποψη. Όσον αφορά τον κύριο Σαράντο, κάποια στιγμή αναφέρθηκε στο Κωστή και είπε να μην τον ανεβάζουμε άλλο. Κύριε Σαράντο, ο Κωστής Ραπτόπουλος είναι η όασή μας. Ο Κωστής Ραπτόπουλος είναι αυτός ο οποίος μας χαρίζει απλόχερα γέλιο, ίντριγκα. Καλά, το πήρατε εσείς στα σοβαρά. Ακούστε δηλαδή, να δείτε, ακούστε, το πήρατε στα σοβαρά εσείς αυτό που είπα. Ακούστε με λίγο να δείτε. Μα και εγώ πλάκα κάνω να πούμε. Ναι, ναι. Έχουμε μια σχετική χημεία. Γι' αυτό τα λέμε μεταξύ μας. Δεν χρειάζεται να τον ανεβάσει κανείς γιατί ανεβαίνει από μόνος του.
Εντάξει. Ο Ραπτόπουλος είναι η όαθή μας. Εγώ τραβάω. Κανείς δεν αντιλέγει. Τα πήρατε στα σοβαρά αυτά που είπα για όνομα του Θεού. Όχι φυσικά. Για τον κόσμο το λέω. Δεν το λέω για εσάς. Ξέρω ποιος είστε και τι. Λοιπόν. Απλά τραβάω μεγάλο ζόρι από το μεγάλο Σάββατο και έπειτα. Δεν θα μάθω να τον ακούω λεπτό. Ξέρετε γιατί. Γιατί είναι ο μοναδικός λόγος που σκέφτομαι τη λατρεία μου και την καψούρα μου που είναι το ποδόσφαιρο. Θα την κάψει τούμπα, πάει, δεν γλιτώνει τούμπα να πούμε. Και ξεχνάω για δύο ώρες όλα τα υπόλοιπα προβλήματα. Να είστε και τα ευχάριστα. Να είστε και τα ευχάριστα. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Έγινε, γεια σας. Πάμε, επόμενος κύριε. Γεια σου, Νίκο. Ναι. Ναι. Τώρα οι τρεις τελευταίοι, ναι. Έλα, ραπ. Έλα, φίλε. Τι είναι αυτή η θέλη ρε ραπ να πούμε που σε περιτριγυρίζουμε. Άμα δεν με περιτριγυρίζει. Εμένα ρε φίλε. Έχουμε πλέξει με φελούς. Μ' αρέσουν ρε φίλε οι φελοί εμένα. Φελέ. Οι παραβατικοί μ' αρέσουν. Γιατί σε αρέσει και βγαίνεις από πάνω. Αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ ξέρω δεν καταλαβαίνω. Πώς υπάρχουν ακόμα άνθρωποι ρε φίλε που ασχολούνται ακόμα με το ελληνικό πρωτάθλημα. Και είναι και πορωμένοι μετά από τόση μαλακία που έχουν δει. Είναι δυνατόν. Έχει δίκιο ο φίλος, τον έκοψε βέβαια ο Γιάννης και καλά έκανε γιατί παραφέρθηκε. Όσον αφορά το λεξιλόγιο. Ίσως τα άξεστος. Ο Σάκης από την Καβάλα. Τι λέει αυτός ο Σάκης. Το 70 λέει στη ΔΕΗ, όχι. Το 76 όχι. Μετά το 81 που βγήκε ο Ανδρέας και διπλασίασε τα μισθά στο δημόσιο πήγαν όλοι. Ναι. Σωστό. Δύο τελευταίοι. Φελούς. Όχι φελούς που ασχολούνται. Καλημέρα. Με το ποδόσφαιρο το ελληνικό. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Χρόνια πολλά, Χρυσός Ανέστη. Μπράβο, αληθώς, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Παγκεωρίτης. Πήρα, είχα να πάρω πριν τις γιορτές, ναι. Αυτό λέω, ναι. Τι κάνετε? Τι να κάνουμε, περιμένουμε που έρθετε, θα έρθει το καλοκαίρι να έρθουμε στα μέρη σου. Εγώ προσωπικά, αν το καλοκαίρι να έρθουμε στα μέρη σου. Εγώ προσωπικά, αν το καλοκαίρι να έρθουμε στα μέρη σου. Εγώ προσωπικά, αν το καλοκαίρι να έρθουμε στα μέρη σου. Εγώ προσωπικά, αν το καλοκαίρι να έρθουμε στα μέρη σου. Εγώ προσωπικά, αν το καλοκαίρι να έρθουμε στα μέρη σου. Εγώ προσωπικά, αν το καλοκαίρι να έρθουμε στα μέρη σου. Εγώ προσωπικά, αν το καλοκαίρι να έρθουμε στα μέρη σου. Εγώ προσωπικά, αν το καλοκαίρι να έρθουμε στα μέρη σου. Εγώ προσωπικά, αν το καλοκαίρι να έρθουμε στα μέρη σου. Εγώ προσωπικά, αν το καλοκαίρι να έρθουμε στα μέρη σου. Εγώ προσωπικά, αν το καλοκαίρι να έρθουμε στα μέρη σου. Εγώ προσωπικά, αν το καλοκαίρι να έρθουμε στα μέρη σου.